Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το τέλος του αγώνα, ο Στέγιος Κυριακίδης έχει ολοκληρωθεί και η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 2018-2019. Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Πάφου με τη σφραγίδα του Νέμετς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για την αγωνιστική. Κοιτάξτε, εντάξει, μεγάλωσε ψαλίδα όσον αφορά την κορυφή. Παρόλο το Αβουέλο ότι δεν έπεισε στο παιχνίδι με το Παραλίμνη, δείχνει ΑΕΛ και Αβουέλων που έχασαν έδαφος ότι δεν πάτουν γερά για να υπερπηδήσουν το Αβουέλ, τουλάχιστον προς στιγμής. Εκείνη που πατά γερά είναι η ΑΕΚ, πλησιάζει ολοταχώς προς τους τρεις προπορευόμενους. Είδαμε ότι ο Ερμής μετά την ήττα στον Πάτο παραμένει ακόμα πολύ πιο, δύσκολα τα πράγματα πλέον. Πιο πίσω. Όσον αφορά την εξάδα, τα τελευταία δύο παιχνίδια θα γίνει μάχη. Και αναφέρουμε σε Ανόρθωση, Σαλαμίνα και Ομόνια. Έχουν και αγώνες μεταξύ τους. Πάντως θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον. Ναι, και κάτω θα γίνει πόλεμος, από ό,τι φαίνεται. Να αναφέρουμε ότι έχουμε και καλεσμένο τον πρόεδρο της Δόξας, τον κύριο Κώστα Χριστοδούλου, και με μεγάλη χαρά θα τον υποδεχτούμε. Να πάμε κατευθείαν όμως στο Στέγιος Κυριακίδης και στον Αλέξη Πάμπο. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στον Γιώργο τον καλησπέρα. Σαβίδη. Έχουμε έτοιμο ρεπορτάζ, οπότε να μην χρονοτριβούμε περαιτέρω. Πάμε να ακούσουμε τους φυσικούς πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές. Δίνουμε το μικρόφωνο αμέσως στον Χαραλάμπο Τσαλούβη. Έχουμε κοντά μας τον Ράσιτς Αλέξη. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στον Ερμή. Να δούμε πώς είδε τον αγώνα, αλλά και την συνέχεια. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ράσιτς. Και νίκη για την ομάδα σας, έστω και δύσκολα στο τέλος. Although it was a bit difficult in the end, how would you comment that? Yeah, we have one tactic that this give everything and also try to play, find the spaces. I am very proud of my team. The teammates give everything in each match, so this is our way. We must to give this. Είχαμε την τακτική μας, βρήκαμε τους χώρους. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα, στον αγωνιστικό χώρο και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έχετε μαζέψει αρκετούς πόντους στα τελευταία παιχνίδια. Βαθμό με την Αλκή, κερδίσατε την Ομόνια του Αποέλ και σήμερα τον Ερμή. Τι έχει αλλάξει αυτές τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές? Lots of points. We had the draw against Αλκή. We had the wins with Ομόνια, against Αποέλ and today against Ερμής. What has changed now and you will have all these good appearances and the points? I think we changed the mentality. We believe that we can do it. And we are showing to everyone here in Cyprus that Paphos is a very good team. Maybe we didn't start like we want, but now we start to play good, nice, and we must to keep this way. Αλλάξαμε την νοοτροπία μας. Στην αρχή πορεία μου ξεκινήσαμε τόσο καλά, αλλά δείξαμε σιγά σιγά σε όλη την Κύπρο ότι η Παφος είναι μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ ότι ήταν σήμερα η καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα της Πάφου. Συμφωνεί ο ίδιος? Χαράλαμπο says that he believes that it was your best appearance with Paphos up to now. Do you agree with this? Yeah, maybe. I feel good physically, so I have more confidence. Thank you for the coach. Μια ερώτηση να κάνω κι εγώ. So I need to keep what we going do it. So this is the way. Ίσως και να είναι έτσι. Νιώθω πολύ καλά σε φυσική κατάσταση. Έδωσα τα πάντα. Ευχαριστώ τον κότσο που με εμπιστεύτηκε. Συνοστάμε πολύ καλά και θέλω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως πρέπει να συνεχίσουμε και όλοι. Ναι, Κωνσταντίνος, ακούω. Χαράλα, με μια ερώτηση στον ποδοσφαιριστή. Τον βλέπουμε να τρέχει, να προσπαθεί, να αμήνεται, να πρεσάρει, να κάνει τα πάντα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό η ομαδική δουλειά και αν του λείπει τον γκολ καθόλου? Ερώτηση από το στούντιο. Τον βλέπουμε να πρεσάρει, να μαρκάρει, να τρέχει σε όλα τα μήκη του γηπέδου. Πόσο τον βοηθάει αυτό και πόσο του λείπει ίσως και τον γκολ? We see you that you are in every space of the pitch. You press, you also defend. Is this something that you miss and how does this help you generally? The coach told me that I need to do that and I try to make it as best as possible. So for that I think. Είναι οδηγίες που έχω από τον coach, από τον προπονητή μου. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλύτερα γίνεται. Και εντάξει, γι' αυτό, αυτό είναι που κάνω ουσιαστικά. Okay, thank you, good luck. Thank you very much. Ευχαριστούμε.
Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ. Έχουμε κοντά μας και τον Τάσο Λαγό, τον ποδοσφαιριστή του Ερμή. Τάσο, για ακόμη μια αγωνιστική δεν τα καταφέρατε. Μπήκατε προς το τέλος του παιχνιδιού ξανά στην διεκδίκηση για τον βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, φεύγετε τιμένοι από το σημερινό παιχνίδι. Ναι, δυστυχώς για μας είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Θέλαμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς εδώ πέρα. Νομίζω το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για μας, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, νομίζω ήταν στο ρυθμό μας. Αλλά από μια φάση δεχτήκαμε ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και είναι ένα καθοριστικό σημείο ίσως αυτό. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε στο δεύτερο, ήρθε ακόμα ένα γκολ πάλι σε κύριο σημείο, το οποίο και έχω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου ότι δεν τα παράτησε και με το 2-0 το παλέψαμε και πήγαμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε, πιέσαμε στα τελευταία λεπτά όσο μπορούσαμε. Δεν ήρθε το άλλο ένα γκολ που θα μας έδινε την ισοπαλία. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να συνεχίσουμε το επόμενο παιχνίδι, να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Τι είναι αυτό που λείπει από την ομάδα σας, έτσι θεωρείς τα τελευταία παιχνίδια και δεν καταφέρνετε να φύγετε με βαθμό ή βαθμούς από το γήπεδο? Νομίζω ότι η λεπτομέρεια είναι αυτή που κρίνει τα παιχνίδια, διότι αν κοιτάξουμε τα τελευταία παιχνίδια δεν είμαστε κακοί, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, δημιουργούμε φάσεις, αλλά ο αντίπαλος είναι αυτός που σκοράρει συνέχεια, ας πούμε, πρώτη. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να το δουλέψουμε, πρέπει να μπούμε πιο αποφασιστικά ίσως, να μην δεχόμαστε γκολ και να τις δικές μας ευκαιρίες να τις κάνουμε γκολ, και αυτό ίσως μας βοηθήσει για την ψυχολογία και να ανέβουμε περισσότερο. Ναι, Κωνσταντίνος, ακούω. Είναι για τον ίδιο αυτή η αδυναμία του να δέχεσαι εύκολα γκολ το πιο σοβαρότερο πρόβλημα για τον Ερμή, ή μήπως υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες? Θεωρείς ότι η κυριότερη αδυναμία στην ομάδα σας είναι το ότι δέχεστε σχετικά εύκολα γκολ? Ίσως είναι και αυτό, σχετικά εύκολα. Δεχόμαστε γκολ εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, νομίζω. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα μας, γιατί αν έκαναν δύο φάσεις, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, η Πάφος, και τη μία τη σκόραρε. Εμείς, ας πούμε, είχαμε μία-δύο ευκαιρίες και δεν τις κάναμε. Ίσως και αυτό, ναι, να παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσως και πρέπει να σκοράρουμε και μπροστά τις ευκαιρίες που έχουμε. Είτε είναι μία, είτε είναι δύο, είτε είναι τρεις. Πρέπει να κάνουμε γκολ κι εμείς για να παίρνουμε ψυχολογία και να είμαστε κι εμείς μπροστά στο σκορ. Είστε σε πάρα πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση. Τι να περιμένουμε για τη συνέχεια από τον Ερμή? Το ξέρουμε ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, δεν έχει τελειώσει κάτι. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι. Ξεκινάμε από το επόμενο για να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Δεν έχει χαθεί κάτι ακόμα. Πρέπει να ανέβουμε και ψυχολογικά και όλα τα παιδιά, να δώσουμε το κάτι παραπάνω και να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε για τη συνέχεια. Ωραία, Τάσο, να σε ευχαριστήσω ότι καλύτερο σε εσένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Χαράλαμπο για το ρεπορτάζ με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ακούσατε και από τον Ράζιτς και από τον Λαγό πώς είναι η κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά κυρίως για τις δύο ομάδες. Κωνσταντίνε και Γιώργο, λόγος ξανά σε εσάς. Αλέξη, εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση το πρώτο γκολ της ΠΑΦΟ, που ήταν μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και έτσι κατέληξε στο. Και μια αμυντική αδυναμία όμως του Ερμή, έτσι. Φυσικά, ναι, αλλά ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια επιθετική. Κατέληξε στον Νέμετς και σκόραρε ένα υπέροχο γκολ. Και ήταν αξιοσημείωτο και η παρουσία του Περικό, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο και τον χειροκρότησε ο κόσμος. Έτσι, έχει τον τραυματισμό του το μεγάλο και ήταν πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή. Έτυχε ασφαλώς αποθέωσης ο Περικό. Από εκεί πέρα, η Πάφος, η αλήθεια είναι ότι έβγαλε σήμερα λιγότερες φάσεις από αυτές που μας έχει συνηθίσει σε ό,τι αφορά το ξεδίπλωμα των επιθέσεών της. Ωστόσο, ήταν αποτελεσματική όσο χρειαζόταν, σίγουρα περισσότερο από τον Ερμή για να καταφέρει να φτάσει στην νίκη. Η Πάφος, η οποία για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι απέναντι σε αντιπάλους οι οποίοι την περιμένουν στην άμυνα, δυσκολεύεται, ζορίζεται περισσότερο από ότι με αντιπάλους οι οποίοι κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να την αντιμετωπίσουν στα ίσα και να παίξουν επιθετικά. Κατάφερε όμως να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση το αποτελέσματος απέναντι στον Ερμή, να πάρει το ζητούμενο που ήταν οι τρεις βαθμοί. Συνεχίζει την βαθμολογική της αντεπίθεση. Θυμίζουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε ουσιαστικά τον Αύγουστο με αυτή την πληθώρα ξένων που έφερε για να στελεχώσει σχεδόν ριζικά από την αρχή το ρόστερ της, και είχε και το πολύ σημαντικό πλήγμα, όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και ψυχολογικά, με τους μείον 7 βαθμούς από τον αγώνα με την ΑΕΚ. Κατάφερε ωστόσο, νομίζω, στις τελευταίες 4 αγωνιστικές, θα πω εγώ, και στο 3-3 με την Αλκή, έστω και αν δέχτηκε την ισοφάριση στο τέλος,
είχε αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτή η ομάδα σφυρλατεί χαρακτήρα και αυτό ίσως της δώσει και το κάτι παραπάνω στην κούρσα που γίνεται για την παραμονή στην κατηγορία. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε... Να δούμε τα στιγμιότυπα, Αλέξη, από το παιχνίδι. Βεβαίως. Πάμε να περάσουμε λοιπόν, να θυμηθούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το 2-1 στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχουμε λοιπόν την πρώτη επίθεση από τον Ερμή, την απειλή δηλαδή, από τον Μπουλά, απομάκρυνε σε κόρνερ ο Χολτ. Και πάλι με τον Μπουλά η φτεροπόδαρη σε ένα σούτ στην κλειστή γωνία, αλλά έξω από την εστία του Ζωέλ Μαλ. Προσπάθεια για την Πάφο με τον Αγκούλ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Ακολούθως η σειρά του Ντεβέσα να κλέψει την μπάλα στα όρια της περιοχής, να τριπλάρει τον Χολτ, να κάνει αυτό το σούτ το οποίο εξουδετέρωσε ο Ζωέλ Μαλ. Προσπάθεια με τον Νέμετ, ο Ράσιτς αφήνει για τον Αγκούλο από τη δική του τρίπλα. Η μπάλα στρώνεται στο Ράουτος, ο οποίος κάνει τεράστια ευκαιρία για το 1-0. Στο 36ο λεπτό αυτή η φάση. Ο πρώτος καλός συνδυασμός. 43ο λεπτό όμως, ο Ράσιτς θα βγάλει μια εξαιρετική παλιά για τον Σιρόκ. Αυτός θα κάνει το γύρισμα και θα έρθει με κεφαλιά ο Νέμετς να νικήσει τον Ραμπατζή για το 1-0 στο 43ο λεπτό, σε πολύ κέριο χρονικό σημείο. Το προβάδισμα για την Πάφο. Ένα το τέρμα στη σεζόν για τον Σλοβάκο. Δεύτερο ημίχρονο πλέον. Ράσιτς θα κάνει ένα σούτ, αλλά θα κοντράρει και θα περάσει λίγο out. Σε αυτή εδώ τη φάση θα κερδίσει πέναλτι από τον Εγκανγκά. Θα αναλάβει να ταξιοποιήσει ο Νέμετς, ο οποίος θα ξεγελάσει τον Αραμπατζή. Θα διαμορφώσει στο 58ο λεπτό το 2-0, δίνοντας πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του για τους 3 βαθμούς της νίκης. Ακόμα μια προσπάθεια με τον Αγκούλο, ως απομηχανίστα, ώστε θα πεταχτεί ο Ψάλτης και θα αποτρέψει το 3-0. Ακόμα μια καλή προσπάθεια από τον Ράκελς με φαλτσαριστό σούτ, η μπάλα θα φύγει λίγο out. Προσπάθεια για τους φτεροπόδαρους με τον Μπουλά. Να στρώνει για τον Μαρτίνιουκ, το σούτ το οποίο θα εξουδετερώσει σε 2 χρόνους ο Μαλ. Ακόμη μια σέντρα από τα δεξιά. Μαρτίνιουκ και μακρύ ευδιεκδικούν. Δεν απομακρύνουν αποτελεσματικά τη Σπάφη. Μπάλα στρώνεται στον Ισελθόντα Μαύρο, ο οποίος στο 78ο λεπτό μειώνει σε 2-1. Τρίτο τέρμα στη σεζόν για τον Κύπριο επιθετικό με τη φανέλα του Ερμή. Ξανά η φάση. Παρά την υπεραριθμία μέσα στην περιοχή, δεν κατάφερε η Πάφος να καθαρίσει τη φάση και δέχτηκε αυτό το τέρμα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φάσεις. Είναι έτοιμοι και οι δύο προπονητές. Πάμε αμέσως στην αίθουσα τύπου να τους ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα σας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο σύνολο των ευκαιριών που δημιούργησε κάθε ομάδα, νομίζω ότι κέρδισε τη δίκαιη ομάδα της Πάφου. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Πάφου, να κλείσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε τους διαδρόμους. Και με κάποιες επιθέσεις σε ανοιχτούς χώρους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια προβλήματα. Σίγουρα βρήκαμε κι εμείς τις προϋποθέσεις και κάποιες ευκαιρίες. Αν καταφέραμε εμείς πρώτοι να προηγηθούμε, δεν τα καταφέραμε και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, στην προσπάθειά μας που θα κάναμε κάποιες αλλαγές να ενισχύσουμε την επιθετική μας γραμμή, δεχτήκαμε πολύ νωρίς το δεύτερο γκολ. Και σίγουρα ήταν πλέον πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Η προσπάθεια όμως και η θέληση που έδειξαν τα παιδιά τον τελευταίο μισάωρο να προσπαθήσουν να μπουν ξανά στο παιχνίδι, αυτό εμένα μου δίνει δύναμη. Ήταν όλα πολύ δύσκολα από τη μέρα που ανάλαβα την ομάδα, έτσι για γιος. Σίγουρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, όμως αυτό είναι το πάθος και η θέληση που έδειξα με ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο μας δίνει τις ελπίδες και πρέπει να παλέψουμε μέχρι τέλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφου και καλή συνέχεια. Good evening, everyone. In preparation for this match, we have analyzed the last 8 games of Hermes. Στην προετοιμασία μας για τον αγώνα το σημερινό, αναλύσαμε τα 8 τελευταία μάτς του Hermes. And in this 8 game, this is third coach.
but what we analyzed and what we saw is that Hermes in many games they had opportunity to get better results. Μπορεί να αλλάξει τις προπονητές, αλλά αυτό προσέξαμε ότι σε αρκετά παιχνίδια ο Ερμής είχε την ευκαιρία να πάρει καλύτερα αποτελέσματα. They had in many games chances to win the games and they missed clear chances and also opponents score goals from no big chances. Είχαν τις ευκαιρίες ο Ερμής αρκετά μάτς να σκοράρουν, κάνοντας κλασικές ευκαιρίες. Όμως εν τέλει δεχόντουσαν τον γκολ από ουσιαστικά καθόλου ευκαιρίες, με μηδαμινές ευκαιρίες από τον αντίπαλο. And our preparation for this match it wasn't to play some fantastic football or something like that. It was mentally, tactically preparation to have stability and to find our way to win the game. This was the most important thing today. Το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα και στην προετοιμασία ήταν όχι να παίξουμε κάποιο πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά πνευματικά και τακτικά να ακολουθήσουμε το πλάνο μας έτσι ώστε να πάρουμε την νίκη. Most of the game we played very well. After the second goal we had two or three very good chances to score third goal and to kill the game. Παίξαμε αρκετά καλά σήμερα και μετά το δεύτερο γκολ είχαμε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρουμε το τρίτο γκολ και να τελειώσουμε εκεί το παιχνίδι. After that, Hermes, with really great efforts of their players, scored this goal. It wasn't easy to finish the game. Όμως ο Hermes με πολύ καλή προσπάθεια κατάφερε να σκοράρει το γκολ. At the end of the day, I'm really very satisfied, very, very proud about my players. This is fourth win in a row, one cup game and three games in championship. Εν τέλει όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ περηφανός για τους παίχτες μας. Είναι η τέταρτη νίκη στη σειρά. Είχαμε μία νίκη στο κύπελλο και τρεις στο πρωτάθλημα. We have small roster, we don't have too many players, but guys, they work really, really hard, and I'm really proud about them. Έχουμε μικρό roster, όμως οι ποδοσφαιριστές μας προσπαθούν πολύ σκληρά και είμαι σίγουρα πολύ ευχαριστημένος μαζί τους. I wish all the best to Hermes coach and to the team in the last part of the season. Έχουμε τα καλύτερα στον προπονητή του Hermes και στην ομάδα σε αυτό το τελευταίο μέρος του προαθλήματος. Thank you. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε και τους δύο προπονητές. Κωνσταντίνο, λόγος ξανά σε εσένα και στον Γιώργο. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξη. Θα προχωρήσουμε με την εκπομπή μας. Ωραία, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί πλέον με το πέρας και του σημερινού αγώνα, η 20η αγωνιστική. Να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Απόλλωνας ΑΕΛ 0-0, Νέα Σαλαμίνα Όρθωση 0-2, Ένωση Νέων Παραλληνίου ΑΠΟΕΛ 0-2, Μόνια Δόξα Κατοπιάς 2-2, ΑΕΚ Λάρνακας Αλκίο Ρόκλινη 2-0 και Πάφος Ερμής ο σημερινός αγώνας 2-1. Στη βαθμολογία, το ΑΠΟΕΛ πρώτο με 45 βαθμούς, η ΑΕΛ 42, ο Απόλλωνας 41, η ΑΕΚ Λάρνακας στην δεύτερη θέση με 35, Ανόρθωση 33 και Νέα Σαλαμίνα στους 30 στην έκτη θέση. Στην 7η θέση η Ομόνια 27, η Δόξα με 19 στην 8η θέση, το Παραλίμνη στην 1η θέση 17, Αλκή και Πάφος ισοβαθμούς με 16 βαθμούς και στον πάτο της βαθμολογίας ο Ερμής με 9 βαθμούς. Το πρόγραμμα, η επόμενη αγωνιστική από ΕΛΑΕΚ, τον τέρπι, Ένωση Νέων Παραλίμνιου Πάφος, Αλκή Απόλλωνας, Ανόρθωση Ομόνια, ακόμη έναν τέρπι, Γιώργο, η επόμενη αγωνιστική. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα και Δόξα με τον Ερμή. Στον πίνακα τον σκόρερ έχουμε τον Σαντίκ που αν και λείπει από το προάθλημα μας παραμένει στην πρώτη θέση του πίνακα με 12 γκολ. Ο Φαγκούντο Περέιρα και ο Μωράης με 10 και μετά έχουμε Χουράδο, Νέμετς, Κίνγκσλεϊ και Τρισκόφσκι με 8 γκολ. Να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο ότι σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της Δόξας εδώ μαζί μας για πάρα πολλή συζήτηση. Και πάμε ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε το διαγωνισμό μας που λαμβάνει χώρα κάθε εβδομάδα με τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, κάνω αρχή, αφού θα έχουμε και καλεσμένο όπως κάθε εβδομάδα. Το hashtag και τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας οι φίλες και φίλοι μας παρακολουθούν. Το hashtag ώρα για μπάλα στο Twitter. Το μπάλα θυμίζω πάντα με B. Και πολλοί άλλους τρόπους που μπορούν να δουν στα κοινωνικά μας δίκτυα. Υπενθυμίζω λοιπόν για άλλη μια εβδομάδα τον διαγωνισμό μας που τρέχει. Ο διαγωνισμός μας ονομάζεται Πρόβλεψε και κέρδισε. Και καλούμε τους φίλους και φίλες που μας βλέπουν να διαλέξουν ποιος θα είναι ο νικητής, αν θα είναι ισοπαλία στα παιχνίδια που υπάρχουν κάθε εβδομάδα. Ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για την ερχόμενη αγωνιστική και θα δείξουμε πώς ακριβώς συμμετέχει κανείς. Μπαίνοντας στη σελίδα που είναι sita.com.cy /football-quiz. Βλέπει αυτή τη σελίδα που βλέπουμε και εμείς τώρα μπροστά μας και βλέπετε και στην τηλεόραση. Πατάμε στο λάβε μέρος. Θα επιλέξω επιτίδες σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία για να δείξουμε ακριβώς τι γίνεται. Και αφού προχωρήσουμε και κάνουμε τις επιλογές μας, επαναλαμβάνω, είναι νίκη γηπεδούχου, νίκη φιλοξενούμενου ή ισοπαλία. Που βλέπετε και εσείς πόσο απλό είναι. Ονοματεπώνυμο συμπληρώνουμε, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αφού αποδεχθούμε όρους, προϋποθέσεις και να δηλώσουμε συμμετοχή συνενώντας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε μέρος τόσο απλά, τόσο εύκολα, χωρίς να παίρνει καθόλου χρόνο για το διαγωνισμό. Πρόβλεψε και κέρδισε. Θυμίζω, κάθε εβδομάδα κληρώνουμε ή δίνουμε στον ένα που θα βρει όλες τις απαντήσεις τον ροκουπόνι αξίας 100 ευρώ εξαργυρώσαμε από καταστήματα Sita Shop και όσοι συμμετέχουν, ανεξαρτήτως αν κέρδισαν ή όχι, αν βρήκαν επιλογές και είναι συνδρομητές του Full Pack, έχουν την μεγάλη ευκαιρία να μπουν στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν για ταξιδιωτικά βαγκέτα, με συγχωρείτε, με προνομιακά εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το, όπως και να το κάνουμε, τη Μέκα του ποδοσφαίρου. Champions League και Europa League. Αυτά λοιπόν από τα social media θα έχουμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Μιας και θα πάμε στο ρεπορτάζ του παιχνιδιού Ομόνια Δόξα. Έχουμε καθόλου social media από το παιχνίδι να δείξουμε. Λίγα, μαζέψαμε να δείξουμε λοιπόν αφού κάνουμε την πάσα αυτή. Παπαφώτης, ένας από τους σκόρερ, πολύ χαρούμενος που είμαι πίσω, εννοώντας προφανώς το σκοράρισμα. Μου έλειψαν αυτές τις στιγμές, λέει, χαρακτηριστικά πανηγυρίζοντας. Ο Ασαμόα, Μπέντζαμιν Κότο Ασαμόα, είπε ότι όλα δεν είναι πάντα αρκετά, αλλά πρέπει να συνεχίζεις να σπρώχνεις, να τα παρατάς, δεν υπάρχει επιλογή. Από τον Γιώργη Γκόμεθ, είπαμε από τα λίγα σχόλια από τους πράσινους, θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά το σύνενα είναι καλύτερο από το τίποτα. Ας συνεχίσουμε με αυτόν τον δρόμο και μια αξιέπαινη ενέργεια για την Ομόνια που πρέπει να την δείξουμε. Πραγματοποιήθηκε η επιτυχία συλλογή τροφίμων για τις ανάγκες της ομάδας Αγκαλιάζου με αγάπη πριν την έναρξη του μάτς με τη Δόξα. Με αυτόν τον τρόπο η Ομόνια συμπαραστάθηκε στο αξιοθαύμαστο αγώνα που επιτελεί η ομάδα Αγκαλιάζου με αγάπη, η οποία φιλοξενήθηκε με τη σειρά της στο θεωρείο του Κασιπή. Ωραία. Τέλεια, Ανδρέας. Ευχαριστήσουμε. Γιώργο, έτσι ένα πολύ μικρό σχόλιο για το παιχνίδι. Εντάξει, η Πάφος έδειξε ξεκάθαρα ότι δυσκολεύεται απέναντι στις ομάδες που είναι, δεν τις αφήνουν χώρο. Και αν πρόσεξε τον γκολ, μπήκε όταν έπαιξε γρήγορα και στον χώρο. Για το παιχνίδι της Ομόνιας με τη Δόξα. Για το παιχνίδι της Ομόνιας με τη Δόξα, πιστεύω ότι έγιναν δύο έτσι. Η μία ήταν αδράνεια στο πρώτο γκολ στην κεφαλιά, δεν πετάχτηκε μαζί με το επιθετικό της Δόξας. Και στο δεύτερο ήταν μια εντελώς λαθασμένη ενέργεια, παράλληλη πάσα. Δηλαδή, απαγορεύεται να κάνεις τέτοιες πάσες σε εκείνο το σημείο όπου έγινε η πάσα και μπήκε το δεύτερο γκολ. Και βεβαίως τα γκολ του Μαυρία και Κολοβούδιο, νεοποκτηδείς ποδοσφαιριστές, έσωσαν την παρτίδα και η Ομόνια κατάφερε να πάρει ένα βαθμό. Να δούμε κατευθείαν τα στιγμιότυπα. Σε τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει την Εξάδα, αφού έμεινε στην ισοπαλία 2-2 με τη Δόξα. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα αφήνει απογοητευμένη τη μαχητική αλλά και πολύ ουσιαστική προσφυγική ομάδα που είχε προηγηθεί από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με 2-0. Το παιχνίδι ξεκινά με δοκάρι για την Ομόνια με το Σοάρι στο 24 και δύο λεπτά αργότερα η Δόξα με τον Παυλόφ ανοίγει το σκορ με κεφαλιά, πιάνοντας τον ύπνο την άμυνα των Πρασίνων. Εκτέλεση από τον Μπόλιεβιτς, κεφαλιά, γκολ για τη Δόξα 0-1, θα έρθει το γκολ πολύ νωρίς. Μάλλον στην πρώτη της προσπάθεια ουσιαστικά. Πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, η Ομόνια έχει δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά του Γκόμε. Σε κίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και η Ομόνια βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο. Αφού ο Παπαφώτης κάνει το 0-2. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει στήριγμα ο Κάρλος, θα πλασάρει ο Μεχίας. Δεύτερο πλασέ 0-2 με τον Παπαφώτη για την Δόξα. Πολύ νωρίς. Η Ομόνια δεν το βάζει κάτω. Προσπαθεί να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Τα καταφέρνει τελικά στο 80 λεπτό με τον Μαυρία, ο οποίος με δυνατό σουτ παραβιάζει την εστία του Γκρέμσλ. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Ζίβετς. Πιέζεται.
Θέλει να ξαναμπεί στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, το πλασένα, τον γκολ από τον Μαυρία. Το τέμπο της Ομόνιας δεν αλλάζει και πιέζει με τη Δόξα να προσπαθεί να αμυνθεί και τον κολογό στο 93 να ισοφαρίζει λυτρώνοντας το Γιάννη Αναστασίου. Καφούρ, επιλογή δεξιά στον Βίντρα και πάλι θα πηγυρίζει τη σέντρα. Ο Μαυρίας θα σηκώσει την μπάλα, ανάποδο ψαλιδάκι, το πλασέ, επέμβαση, δοκάρι και γκολ. Ισοφάριση για την Ομόνια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν όλοι στην ομάδα, αλλά και στους εαυτούς του, στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του. Με ένα-δύο παιχνίδια ακόμη και για εμάς είναι σημαντικά να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα και να πιστέψουμε σε αυτούς μας περισσότερο. Λακωνικός όπως πάντα, ο Λουκάς Χατζηλούκας. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας, όσο και για το αποτέλεσμα. Μπορεί να νιώθουμε κάπως απογοητευμένοι γιατί η Ομόνια ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Αλλά σίγουρα δικαιούταν ακόμα και την νίκη. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, μας πίεσε αρκετά το δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Αντριέ, καλησπέρα. Θα αναλύσουμε τα γκολ. Θα αναλύσουμε το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Δόξας και το 2-1 από πλευράς Ομόνιας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα να αναλύσουμε το πρώτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα της Δόξας Κατοκοπιάς. Βλέπουμε εδώ ατομικά μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Την ώρα που εκτελέσετε θα δούμε ότι ο Λοέλο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας στο ατομικό μαρκαρίσμα να μην έχει καμία οπτική επαφή με τον ποδοσφαιριστή του. Με αποτέλεσμα να παίρνει την εσωτερική στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής του και να πετυχαίνει το τέρμα για την ομάδα της Δόξας. Θα περάσουμε στη συνέχεια στο 2-1 από πλευράς της ομάδας της Ομόνιας. Βλέπουμε εδώ η Δόξα που παράδειξε σαν σχηματισμό 5-3-2, οπισθοχώρησε αρκετά μετά το 2-0. Στη συνέχεια βλέπουμε την πολύ όμορφη κίνηση του Ραμίρες, δημιούργησε το χώρο με στόχο τον Ζίβετς, ένας πολύ καλός τεχνικά ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε εδώ μια πολύ όμορφη ενέργεια του Ζίβετς και στη συνέχεια καλές οι τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών της Δόξα μέσα στην περιοχή. Το έχουμε πει αρκετά συχνά, είναι σημαντικό τα ατομικά μαρκαρίσματα, είναι στενά τα μαρκαρίσματα. Σαν ο Μαυρίας βρέθηκε από απόσταση από τον αριστερό του ακραίου αμυντικό, ήταν το μοναδικό λάθος που δημιουργήθηκε μέσα στην περιοχή της Δόξας. Μια απλή χαλάρωση είναι αρκετή, έτσι. Ακριβώς. Μια στιγμή προσεξίας. Ωραία, ευχαριστούμε, Αντριέν. Βλέπουμε ξεκάθαρα, Γιώργο, έτσι, πόσο μπορεί στο τσακ να χάσει ο αμυντικός την επαφή του στο δευτερόλεπτο και πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Μια στιγμιαία χαλάρωση να κρατάει μπορεί να σου στοιχίσει. Τη ματιά του στον ποδοσφαιριστή. Ωραία, πάμε κατευθείαν να υποδεχτούμε τον κύριο Κώστα Χριστοδούλου. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Μπορείς να καθίσεις. Έβλεπες τα στιγμή, ότι πάλι σε βλέπαμε λίγο που γελούσες, έτσι. Είσαι απογοητευμένος. Πώς σας βρίσκει το αποτέλεσμα, γενικότερα έτσι όπως είπε. Πραγματικότητα, αν μας έλεγαν πριν πάμε στο ΓΑΣΥΜΠΗ ότι θα πάμε να πάρουμε ένα βαθμό, αν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όμως, άμα είσαι στο 93 και κάνει και σοβαρίζεσαι, σίγουρα είσαι πολύ στενοχωρημένος, όμως ένας βαθμός είναι ένας βαθμός. Φασούλη, γεμίζει το σακούλι και προχωρούμε ακάθεκτη στο στόχο μας. Ένιωθες, Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι μπορεί να συμβεί, γιατί η ομάδα οπισθοχώρησε τα τελευταία λεπτά. Η πραγματικότητα ένιωθα. Ένιωθα διότι δεν κρατούσαμε ποτέ μπάλα το δεύτερο ημίχρο. Ενώ η ομάδα το πρώτο ημίχρο για μένα ήταν σεμινάριο τακτικής. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή τακτική. Το δεύτερο ημίχρο χαθήκαμε κάπως, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα. Πώς θα σε πιέζει ο αντίπαλος. Ήταν οδηγίες του προπονητή ή... Όχι, δεν ήταν οδηγίες του προπονητή. Απλά εκεί που εστιάσα το πρόβλημα εγώ όταν έγινε το 2-0, οι παίκτες μου έθελαν ύστερα από 3 λεπτά τελειώσει ο παιχνίδι. Μπήκες στα αποδυτήρια, τους μίλησες, τους είπες κάτι μετά, έτσι λίγο... Σίγουρα μπήκα στα αποδυτήρια, ήταν πολύ νευρικοί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, να σταματήσουμε, δεν θέλω να μιλήσει κανένας, να μην φταίει κανένας κανένα. Είμαστε ομάδα, είμαστε οικογένεια, κερδίζουμε όλοι, χάνουμε όλοι, συνεχίζουμε, λέω κάνε μπάνιο, μην μιλήσει κανένας. Εντάξει, είναι καλό, η αντίδραση αυτή είναι καλή, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε και με το βαθμό της ομάδας. Σίγουρα, χαριτολογώντας, λέγαμε με τον Λούκα Χατζηλουκά το πρωί που κατηντήσαμε η Δόξα, να φέρνουμε σοπαλιά με την Ομόνια και έχουμε κηδεία στα βοητήρια. Πάντως ο Λούκας τον απολαμβάνω κάθε φορά στις δηλώσεις του, γιατί είναι λίγο μίλητος, άμεσος και γρήγορος. Πάρα πολύ. Και μπορώ να πω και ειλικρινής στις απόψεις του. Μπορώ να πω και οι απόψεις του εκφράζουν την πραγματικότητα. Σίγουρα εκφράζουν την πραγματικότητα. Πάρα πολλές φορές. Αν έλεγε κάτι διαφορετικό, αν έψε μετά από το σφυροκόπημα όλων που έχει κάνει η Ομόνια στη Δόξα, θα είμαστε άδικοι με την Ομόνια. Γιατί δεν μιλά τόσο πολύ ο Λούκας, γενικά εσύ η σχέση σου μαζί του, πώς είναι γενικά με τον Λούκα?
Έχω μια απίστευτη σχέση με τον Λούκα Χατζηλούκα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ο κόσμος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Ο Χατζηλούκας μένει στο σπίτι μου μια φορά τη βδομάδα. Μάλιστα. Κοιμάται πίσω. Κοιμάται σπίτι μου, μιλάμε, ξυπνάμε πρωί, ώρα 6 το πρωί, περπατάμε, συζητάμε στην ομάδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουμε χτίσει μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. Με εμπιστεύεται όσο εγώ τον εμπιστεύω με αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε πει κάτι στον Λούκα για τον Κώστα ή οποιοδήποτε πει κάτι για μένα για τον Λούκα, δεν μπαίνει τίποτα ανάμεσα στη σχέση μας. Άλλωστε έχει δοκιμαστεί, έχει έρθει, έχει φύγει, έχει έρθει, έχει φύγει. Τι έχει έρθει, αφού στα 6 χρόνια, 5 χρόνια είναι ο Χατζηλούκας και ο ένας χρόνος εξάλλει προπονητές. Ένας χρόνος σταδιακά αλλάξα 6 προπονητές. Άρα. Ο Χατζηλούκας είναι μόνιμος. Λέω στον Χατζηλούκα αυτή τη φάση έχει να δούμε, να φύγει, ούτε τίποτα. Κάτσε εκεί ώσπου να βαριθούμε. Άρα προφανώς τα επόμενα 5 χρόνια πάλι ο Λούκας θα είναι. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα είναι ώσπου θέλει. Να πούμε, Πρόεδρε, ότι έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλουν κάποιες ερωτήσεις. Και επειδή θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από το παρελθόν σου και τη δική σου πορεία και την εμπλοκή στον χώρο του ποδοσφαίρου, να ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που μπορεί κάποιοι να ξέρουν, κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν. Μας ρωτάει ο Φύρος, ο Ελ Προφεσόρ, το βλέπουμε και στην οθόνη μας, από πού βγαίνει το Καραβίδας. Όλοι ξέρουν ότι διατηρούσα μια ψαροταβέρνα η οποία ονομαζόταν Καραβίδες. Εκεί γινόταν πολλές συνεδριάσεις όταν είχα θέλει τον Γιώργο τον Σαββίδη στην Δόξα για πρώτη φορά προπονητής. Πώς έγινε, οποίο δεν το ξέρω, πώς έγινε. Το όνομα βγήκε όταν σε μια εκπομπή ο Μάριος Αβραμίδης με αποκάλεσε Καραβίδα από το ραδιόφωνο και ξεκίνησε και έμεινε. Εγώ θέλω να μου πείτε την δική σας την επαφή και τη σχέση με τον Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε στην ομάδα που αγαπώ παθολογικά στην Ελλάδα, τη ΛΑΕΚ Αθηνών. Όταν είχε έρθει πίσω, ξεκινήσαμε δηλαδή να έχουμε κάποιες σχέσεις. Πρώτα στο εστιατόριο όταν ερχόταν εκεί, μετά οι σχέσεις έγιναν φιλικές και μετά έγιναν αδερφικές, διότι είμαστε χρόνια. Ξέρει πόσο πολύ τον εκτιμώ και τον αγαπώ και αυτόν και την οικογένειά του. Όχι, πες, ότι συνεργαστήκαμε, ήταν η πρώτη μου ομάδα εδώ. Αυτό ήταν να πω. Και ήσουν γενικός αρχηγός. Προσπάθησα πάρα πολύ να τον πείσω να έρθει στη Δόξα και λέει: μα ποιος είναι ο στόχος σας. Του λέω: θα πάμε πρώτη κατηγορία και έλα. Η Δόξα πάει πρώτη κατηγορία. Ναι, θέλω να πάμε πρώτη κατηγορία. Αν έρθει να καταφέρουμε, ήρθε εκεί, από εκεί ξεκίνησε η ανωδική πορεία τη Δόξα. Και ο πρόεδρος μας τότε, ο κύριος Γιάννακας. Τότε είσαι ο γενικός αρχηγός. Ναι, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σημαίνει πολλά για μένα. Και όταν του είπα και αυτού ότι πρώτα εγώ για να έρθω στη Δόξα, θέλω να πάμε στην πρώτη κατηγορία. Όλοι γελούσα. Όμως μετά πείσαμε τον Γιώργο να έρθει μεγάλο όνομα στη Δόξα, τον πείσαμε να παίξει και λίγα παιχνίδια μετά. Μετά ο Γιώργος είχε μια πρόκληση να πάει στην ΑΕΚ, ήρθε ο Παγόρας. Τον δεύτερο χρόνο καταφέραμε και ξεκίνησε η Δόξα. Ξεκίνησα την προετοιμασία και έφυγα, ναι. Πήγα στην ΑΕΚ. Αλλά ξέρεις, τώρα θα γελάσεις. Το 96. Η ώρα 3 το πρωί να συζητάμε για η Δόξα, για τα δεύτερη κατηγορία. Πόση τρέλα πρέπει να έχεις. Έχει τρέλα, αλλά ήταν πάρα πολλά και τα προβλήματα. Θυμάσαι, Γιώργο, τότε στην Περιστερώνα, πόσα προβλήματα είχαμε με τα υπαιδικά, με τα οικονομικά. Μια φορά ξεκινήσαμε με τον τερματοφύλακα να παίξει μέσα, θυμάσαι, παίξε ο Ανδρέας Δημοθέου, στην Δημητική Νησκόπα. Δηλαδή, από γενικός αρχηγός, πώς ήταν η εμπλοκή σου για να λάβεις την Προεδρία, πώς προέκυψε. Κοίταξε, η πορεία μου εμένα ήταν, ξεκίνησα να παίξω ποδόσφαιρο στη Δόξα, μετά πήγα γενικός αρχηγός, μετά πήγα στο Ολυμπιακό, μετά στο Γιώργο, με τον Τουρναρίτη, μετά ακολούθησα τον τρόπο του μάνατζερ και πριν 6 χρόνια είχε πάρθει μια απόφαση. Αγαπάω παθολογικά τη Δόξα, όλοι μου λένε γιατί εμπλάκεσαι στη Δόξα και γιατί δεν πήρες άλλη ομάδα. Λέω ότι η Δόξα είναι όπως στην πρώτη εγκόμενα που έχουμε, δεν την ξεχνάμε, πάντα την αγαπά. Μάλιστα. Είχα ακούσει ότι αποφάσισε να κλείσει η ομάδα. Ήταν τεράστια τα προβλήματα, πολλά τα χρέη και τότε μίλησα με τον κύριο Μπάμπον Αργυρού και τον κύριο Γιάννα και λέω άσε να κάνω μια προσπάθεια, όχι σαν πρόεδρος την πρώτη χρόνο, στην δεύτερη κατηγορία, να προσπαθήσουμε να σώσουμε τι μπορούμε να σώσουμε. Όμως απαραίτητος όρος για να σώσουμε λίγο τα οικονομικά ήταν να ανέβουμε αμέσως. Πραγματικότητα, αν δεν ανεβαίναμε αμέσως στην πρώτη κατηγορία, η Δόξα αυτή τη στιγμή θα ήταν κλειστή. Ήταν πάρα πολλά προβλήματα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες και την έφερες εις πέρας, ξεπεράστηκε. Δυσκολία όταν ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία για την πρώτη φορά τον πρώτο χρόνο. Θυμάμαι, είμαστε στην παραλία με τον Ανδρέα τον Κόγια. Και λέει, Κώστα, έχουμε 20 ποδοσφαιριστές στη FIFA. Ναι. Για να ξεκινήσουμε πρέπει. Καταγγελίες να κάνουμε, ναι, για όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι έδειξαν κατανόηση. Θυμάμαι πολύ καλά την ίδια μέρα
πήγαμε, βρήκαμε κάποια λεφτά, συγκεκριμένα 200.000 μια μέρα για να καλύψουμε, να ξεκινήσουμε. Και μετά ξεκίνησε ένας άνισος αγώνας, θα έλεγα, στα πρώτα χρόνια. Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο στην προεδρία μου, οι ποδοσφαιριστές ήταν 5 μήνες απλέρωτοι. Ναι. Ήρθε η κρίση, κόπηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κόπηκε η κρατική χορηγία, κόπηκε το προσφυγικό. Και κάπου εκεί νομίζαμε ότι ήρθε το τέλος. Όμως σιγά σιγά όταν κάναμε εξαιρετική πορεία, θυμάστε καλά, είμαστε 8 παιχνίδια, 3 βαθμούς και ήρθε ο Χατζηλούκας και τερματίσαμε τον πρώτο γύρο με 17 βαθμούς. Ναι. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήταν αυτήν την χρονιά, ο Φουφανά, ο Φερνάντες, πάρα πολλοί που ήταν 5 μήνες απλώς, αν τους ρωτήσεις θα σου πούνε η καλύτερη χρονιά ήταν αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Έκανες και τη δουλειά του ατζέντη. Αυτό πόσο βοήθησε στο να προγραμματίσει η Δόξα και να φτιάξει όλα αυτά τα προβλήματα που είχε? Σίγουρα είναι. Πόσο βοήθησε, θέλω έτσι να πάρα, βάλεις... πάρα πολύ. Με ποιον τρόπο? Οι εμπειρίες, ναι, οι οποίες απεκόμισα από το ποδόσφαιρο. Όπως ξέρετε, ήμουνα στον Ολυμπιακό με τον Τορναρίδη, ήρθαμε 3-2 χρονιές. Μετά, αν θυμάστε πολύ καλά, σαν agent, είχα δώσει το στίγμα μου σε ομάδες που από το πουθενά, όπως ήταν η ΠΕΙΑ, πήρε το κύπελλο, όπως ήταν η ΑΕΛ, πήρε το πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια, όπως ήταν η Ομόνια με τον Καϊάφα, στα προβλήματα τα πολλά, με 8 παίχτες για μένα, με 8 παίχτες δικούς μου, για μένα η Ομόνια μπήκε στους ομίλους, θυμάστε πως δεν μπήκε, όπως ήταν το ΑΠΟΕΛ, αγαπητέ Κωνσταντίνο, θυμάσαι στους 8, είχα νομίζω 5 ή 6 ποδοσφαιριστές στην 11. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σαν έτσι. Γιατί δεν παίρνεις και τη Δόξα να πάρει πρωτάθλημα? Αγαπητέ Γιώργο, η Δόξα όταν. Είναι το budget. Όταν γίνει το γήπεδο στην Περιστερώνα που είναι στον δρόμο, τότε θα δείτε μια άλλη Δόξα. Πού βρίσκεται το γήπεδο, υπόθεσιμο το γήπεδο? Είναι όλα έτοιμα. Την άλλη εβδομάδα, από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα περάσει από το Υπουργικό το Κοντήλι και λογαριάζομαι σε 2-3 μέρες να ξεκινήσει και σε ένα χρόνο να υπάρχει το γήπεδο. Υπάρχει κάτι το οποίο το ζω καθημερινά. Λένε, και θέλω να απαντήσεις, διότι έκανες και ξέρεις και έχεις την εμπειρία, είσαι του ποδοσφαίρου άνθρωπος, ξέρω ότι απαντάς ειλικρινά, γι' αυτό θα σου δίνω την ερώτηση. Μπορούν, λένε κάποιοι, γιατί αντί να παίρνουμε 15 παίχτες, παίρνουμε 5 ποιοτικούς. Μπορείς να απαντήσεις? Ναι, πάνε. Από όταν πάρεις 5 ποιοτικούς, έχασες 2 με 3, δεν μπορείς. Όταν έχεις 5 ποιοτικούς, έχασες τους 2 με τραυματισμούς, έχεις 3. Μα μπορείς να φέρεις ποιοτικούς? Έρχονται. Στη Δόξα. Εγώ μπορώ. Δεν έφερα. Στις άλλες ομάδες. Δεν έφερα. Ο Σατίκ τι ήταν, ο Φερνάντες τι ήταν. Όχι, μιλώ για όπως τον εννοεί. Ο Σατζέτ τι ήταν. Μεγάλους παίχτες εννοούν. Ποιοτικούς. Μεγάλο όνομα. Ποιοτικούς, πραγματικά ποιοτικούς. Εξαρτάται. Πώς το απάντας αυτό? Είναι θέμα προϋπολογισμού. Είναι θέμα προϋπολογισμού. Έρχονται, αυτό είναι που είναι. Είναι θέμα επιχειρημάτων, πώς θα πείσεις τον παιχνίδι. Η εμπειρία σου, εσένα. Έρχονται, βέβαια. Έρχονται. Να σε πω κάτι, όταν. Τι θα τους πεις για να έρθουν? Όταν είπα στο Φερνάντες την πρώτη φορά, Γιώργο, Ρίκη, να έρθει στη Δόξα, ξεκίνησε να γελά. Και μετά από 3-4 μέρες ξεκίνησε να σκέφτεται μετά από 10 φορά του. Είναι θέμα επιχειρήματα που να δόκει του ποδοσφαιριστή για να πείσει να έρθει. Πρόεδρε, εγώ έχω έτσι μια απορία. Ο προϋπολογισμός της Δόξας πώς είναι εύκολο να βγει από τη στιγμή που τα έσοδα από τους οπαδούς γενικά είναι τόσο λίγα? Να σου απαντήσω. Ο προϋπολογισμός, να πούμε, πάρουμε παράδειγμα το φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και ξέραμε ότι είναι περίπου 250.000 ελληματικός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη Δόξα, φίλοι προσωπικοί δικοί μου, και θα τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά από την τηλεόραση, όπως είναι ο Χαράλαμπος, ο ψημολοφίτης, όπως είναι ο Σωτήρης ο Τουμάζης, όπως είναι ο Γιώργος ο Χατζημινάς, όπως είναι ο Μάκης ο Ναούμ. Έχω 10 φίλους οι οποίοι μου δίνουν περίπου 200.000 το χρόνο. Συνεισφέρουν στην ομάδα. Αυτοί, πλάς 100.000 ο Πάμπος ο Ψημολοφίτης, ο οποίος ξανά θέλω να ευχαριστήσω. Είναι μεγάλο στήριγμα για την Δόξα κάτω από πια στα τελευταία 5 χρόνια. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αφού είπαμε για προϋπολογισμούς. Πόσο βιώσιμο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το Κυπριακό ποδόσφαιρο στο μέλλον, έτσι όπως είναι χτισμένες οι ομάδες, έτσι όπως λειτουργούν σήμερα οι ομάδες? Αγαπητέ Γιώργο, οι περισσότερες ομάδες είναι χτισμένες στην προχειρότητα, θα πω την αλήθεια. Κάποιες ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν κάπως, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Απόλλωνας, δεν ξέρω τα μπάτζετ τους όμως, αυτό που διαρωτούμε πάρα πολλές φορές. Το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια δεν τα βάζεις μέσα?
Η Ομόνια λάβει και ξυλώνει κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε να ξυλώνουμε όταν περιμένουμε. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχω συνεργαστεί με τον Νιώβιτο Λαρκού, παλιά στην Ομόνια του είχα πάρει τον Νούνο Ασίς, τον Ατράντε, τον Μάρκο Σοάρες. Με τον επενδυτή, τον κύριο Μαλασταύρου, ποια είναι η σχέση? Δεν έχω καμιά επαφή με τον άνθρωπο, δεν έτυχε να γνωρίσω, δεν έχω ούτε καλές ούτε κακές σχέσεις. Κάποτε θα γίνει και αυτό, θα το γνωρίσω όμως. Και ο Νιώβιτος Λαρκού είναι ικανός να βοηθήσει εκεί στην Ομόνια, αλλά θα το αφήσουν το παιδί να δουλέψει? Εδώ είναι το ερώτημα. Το μοντέλο του επενδυτή το προκρίνεις, είσαι υπέρμαχος? Είναι ένα μοντέλο το οποίο σίγουρα το προκρίνω. Έτσι κι αλλιώς η Ομόνια δεν είχε άλλη επιλογή και πρέπει να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο που είστε στην ομάδα και να το στηρίξει για να το βοηθήσει. Πώς? Εάν ο Νεόφυτος Λάρκου είναι επιλογή του επενδυτή, οι άλλοι όλοι πρέπει να στηρίξουν τον Νεόφυτο Λάρκου. Εάν αυτός ο επενδυτής, ο οποίος είναι στην Αμερική και έχει πέντε άτομα δικά του στο Συμβούλιο, τα πέντε άτομα πριονίζουν την καρέκλα του κάθε Λάρκου για να μην παρεξηγηθώ, τότε δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μοντέλο. Τα στιγμιότυπα που βλέπουμε τώρα και δείχνουμε είναι η μεγαλύτερη νίκη που έκανε η Δόξα στη φετινή χρονιά εναντίον του Αποέλ στο Γασιμπή. Σίγουρα. Σίγουρα. Πανηγυρίσατε, φαντάζομαι αυτήν την εποχή. Βεβαίως πανηγυρίσατε, γιατί δεν πανηγυρίσω? Επειδή ακούστηκαν και πολλά πριν το παιχνίδι. Καθένας λέει ό,τι θέλει, Κωνσταντίνο. Καφενές, καφέ πολλά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Να σου πω κάτι, μα δεν κατηγοράνε ότι οι σχέσεις μου που έχω με τον πρόεδρο, ότι είμαστε αδερφικοί φίλοι. Πάντως δεν μας ανέφερε στο μοντέλο του Αποέλ ότι είναι... Θα δείξει τώρα με τους Ιταλούς. Πες μου ποια μικρή ομάδα έκοψε τόσους πολλούς βαθμούς από το Αποέλ. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Σαν πρόεδρος της Δόξας, σαν άνθρωπος που πέρασες από πολλές βαθμίδες, σαν άνθρωπος που έχει χρόνια που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο, που γνωρίζεις τα προβλήματα και από μέσα. Έχεις κάνει εισηγήσεις στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου? Γιώργο μου, όταν... Και αν έχεις κάνει, ακούστηκα, δηλαδή, έχει αυτιά να ακούσουν? Όταν μπήκα στο ποδόσφαιρο... Όταν και πόσο, είναι, πόσο εύκολο είναι να ακούσουν και να υλοποιήσουν? Όταν μπήκα πρόεδρος στην Δόξα, νομίζω ότι αν αλλάξω το Κυπριακό Ποδοσφαίρο μόνος μου. Μετά από τρία χρόνια, είπα, ένιξα ασχολούμαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Ποια είναι η σχέση σου με τους άλλους πρόεδρους? Με όλους είναι εξαιρετικές, εκτός με τον κύριο Γκίρζιν και το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν έχει τύχει κάτι με τον άνθρωπο, απλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ μας, μεταξύ του, διότι εγώ δεν ασχολούμαι. Δικαίωμα του ανθρώπου και τους άλλους όλους τους πρόεδρους. Οι σχέσεις μας είναι άριστες. Σήμερα σκοτωνόμαστε, την άλλη ημέρα μιλούμε. Φυσιολογικά πράγματα του ποδοσφαίρου. Αφού έτσι είναι τα συμφέροντα, ναι. Σήμερα το συμφέρον μας λυθήκεται λίγο να τσακωθούμε. Αύριο μερώνουμε και πάμε. Πάμε να δούμε τις τρεις ερωτήσεις που είχαμε από οπαδούς. Η μία είναι, okay, απαντήθηκε τι είναι η Δόξα για εσάς. Είπες ότι είναι η Γκόμενα, την οποία δεν ξεχνάς, η πρώτη Γκόμενα. Πότε θα ξεκινήσει το γήπεδο της Περιστερώνας, απαντήθηκε. Τα βλέπουμε. Και η επόμενη, εάν επηρέασε, ρωτάει ο Θανάσης ο Ρισβάνης, ομονιάτης, αγαπητόν παιδί, ρωτάει αν η φυγή του Σαντίκ επηρέασε την ομάδα και είναι απορία και πολλών, γιατί είναι ακόμη προσκόρ του προαθλήματος. Ο Σαντίκ είναι καταρχήν ένα εξαιρετικό παιδί. Ένας ηγέτης στα αποδυτήρια, είναι ένας παίχτης απίστευτος, σαν παίχτης, σαν άνθρωπος στα αποδυτήρια όλο το πακέτο. Σίγουρα μας επηρέασε όλους. Όμως το παιδί του ευχηθήκα με καλή τύχη. Βλέπουμε και τη θέση που λαμβάνει. Που πήγε, έχουμε φέρει άλλο striker, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Πόσα πουλήθηκε ο Σαντίκ? Είναι μυστικά της ομάδας αυτά. Είναι μυστικά της ομάδας. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Δεν είναι λίγο έτσι, θα έλεγα, για τις μεγάλες ομάδες που κάνουν τεράστιους προπολογισμούς, να είναι ο Σαντίκ εδώ και ένα μήνα που έφυγε προς κόρα? Κατάνια του ποδοσφαίρου μας. Είναι καλή επιλογή ποδοσφαιριστή, νομίζω αυτή. Συγγνώμη. Είναι καλή επιλογή ποδοσφαιριστή. Φίλε, ο Σαντίκ, η κρυά μου, σαν μιλάω το καλοκαίρι, ήταν να τρελαθώ, λέω, στην Κύπρο, ένα χρόνο. Τι κάνετε? Προτάθηκε σε άλλες ομάδες πιο μεγάλες? Παντού. Η ανόρθωση, ο αγαπητός φίλος, ο κύριος Παντελή, νομίζω πήγε και 500-600 χιλιάδες, αγοράσε τον Ντούρις και τον Κατσαράβα και τον Σατίκ ελεύθερο. Έχω ακούσει ότι κάτι που το Αποέλ είχε κάνει πράσι στον Νέμερ, τελευταία μέρα, τον αγοράσει, 34 χρονών. Και έχω τον Σατίκ, έβαλε μου 4 γκολ, θωρώ τον κάθε μέρα. Θα έκανε και πιένει στην γυμνάστικα Αραγώνα. Ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή που έκανες, πρόεδρε? Παίχτης που έφυγε από την Δόξα. Συμβολέο. Και έφυγε τον πούλησες από την Δόξα σε άλλη ομάδα.
Πούλησα, είναι όλοι στην ίδια τιμή, Καρλίτος, Σατσέτη. Από τον καιρό που πουλούσαμε, θέλαμε τα λεφτά. Η πρώτη πρόταση που έρχονταν, έφευκε. Πόσα. 150.000 ο Καρλίτος. Πάντως, πουλήσαμε παίκτη στην Αγγόλα, πουλήσαμε παίκτη στην Γαλλία, τον Εντάο, στην Αγγόλα τον Πάολο Άλβες, τον Ντάνι Λόπες, τον Χάτζη, στην Βιτορούλ. Με πόσα... Η Δόξα, συγγνώμη Γιώργο μου, τα πέντε χρόνια της προεδρίας μου, έξια, που είναι το Ακέτον, είχε έσοδα από πωλήσεις ένα εκατομμύριο. Απλά είναι κάτι για, που λέει τι δουλειά κάνει η Δόξα και τι δουλειά κάνει ο Καραβίας του Χατζηλούκας στην Δόξα. Πες μου άλλη ομάδα που είχε έσοδα ένα εκατομμύριο. Και αν δεν είχαμε ανάγκη τα λεφτά με την πρώτη πρόταση να δίναμε τον παιχτή, το έλα ήταν 1,5 σίγουρα. Ναι, Γιώργο. Πόσος προϋπολογισμός έτσι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει το ξαχτύπηση πρόσθημα? Πόσο? 1,5 εκατομμύριο, 700. Και ξαχτύπηση πρόσθημα. Να το δω και να μην το πιστέψω. Να σου πω κάτι, ναι. Σιγορκάτικα. Ναι. 1,5 εκατομμύριο, 700. Δεν θα σπάσω καλά ο Ζούλος. Αμάν τα έχω. Η δήλωση της Ραδίας σαν... Καλά που σου Εγώ θέλω να ρωτήσω για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπουμε Αλεξάνδρου, Παπαφώτης, Χατζηβασίλης, Μοκτάρης, Ευσταθίου, Άδωνη, Σωτηρίου, Λοΐζου. Η Δόξα φαίνεται να επενδύει σε Κύπριους. Είμαστε πολύ πολύ ευτυχισμένοι και περήφανοι που έχουμε αυτά τα παιδιά. Έχει και άλλους μικρούς, Φασουλιώτης, Παυλίδης, Φίβος. Και θα δείτε ακόμα και άλλους στην Δόξα, αλλά θα σταθώ στο χαρακτήρα τους ποδοσφαιριστές τους Κύπριους που είναι στην Δόξα. Υπάρχει πλάνο για την Ακαδημία, έχετε κάποια έτσι... Έχουμε 300 παιδιά στην Ακαδημία, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τον Γιώργο Κουλίν, τον Παυλίδη και τον Φασουλιώτη. Νομίζω έχουμε 5-6 παιδιά στις εθνικές ομάδες, θα δούμε κι άλλους. Ο νεαρός Φασουλιώτης, ο Παυλίδης κάνουν προπόνηση μαζί μας, έχουν παίξει κάποια παιχνιδιά. Αν βοηθήσει ο Θεός και κλειδώσουμε σύντομα την κατηγορία, θα παίξουν περισσότερα ακόμα παιχνίδια. Σίγουρα έχουμε πλάνο, διότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτά τα παιχνίδια. Να ρωτήσω κάτι. Αφού είναι 700, σπάζεις κόκκαρα, είναι πια και πρωτάθλημα. Πώς είναι ο προπολογισμός της Δόξα και κινδυνεύει? Κινδυνεύει. Τώρα, μες στον κρουπού κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Όχι. Γιατί? Λοιπόν, θα είσαι όχι εύκολο. Έχεις 19. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω ποιος είναι ο προπονητής μου, ξέρω ποια είναι η ομάδα μου. Εγώ νιώθω ότι είναι εύκολο. Εφτάρουν by the way. Έχουμε μια ερώτηση. Αμά, μας δώκεις ακόμα ένα εκατομμύριο στη Δόξα, εμένα και ο Χατζηλούκα. Σου ρωτήσας. Για να πάει στους ομίλους. Δεν μπορώ, ξέρω. Και ένα κομμάτι που δεν το ξέρω. Πρώτα πρωτάθλημα και μετά. Έχουμε μια ερώτηση ενδιαφέρον που τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου, τον παίχτη σου. Ο οποίος τη βλέπουμε, κάθε πόσο ταΐζεις στους παίχτες σου, λέει. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, δηλαδή, παίρνεις την ομάδα για φαγητό. Πολλές φορές και δυο και τρεις φορές. Ο λόγος... Στο σπίτι. Στο σπίτι, στη Μέρφη, στον Τορναρίτη, παντού. Αρέσκει μου να είμαι με τους ποδοσφαιριστές μου. Αγαπώ τους παίχτες μου. Ειδικά φέτος και πέρσι. Νιώθεις σαν πατέρας. Σαν φίλος θέλω να είμαι μαζί τους. Αγαπώ τους παίχτες μου. Τούτο είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνω. Είναι ειλικρινή. Το επιβεβαιώνω. Δεν νομίζω ότι άλλον πρόεδρο που πάει κάθε πρωί στην προπονήση, ας πούμε. Να τους πάρουμε πρόγευμα, να τους πάρουμε πορτοκαλιά, καμουχή μου, να κάνουμε τα πάντα. Και επειδή βλέπεις ότι εκτιμούν το, προσπαθείς να κάνεις παραπάνω. Νομίζω πάει και ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο κ. Παντελής, στην προπονήση. Νομίζω κάτι. Δεν ξέρω. Ποια είναι η άποψη για το πρωτάθλημα? Τι πρωτάθλημα θα ήθελες, σαν πρόεδρος τόσα χρόνια? Και μέσα στον χρόνο του. Εγώ νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί ότι το πρωτάθλημα των 14 ήταν το ιδανικότερο για μας και νομίζω για όλους. Όμως είναι ένα κομμάτι το 14, 16, 12, ένα κομμάτι μεγάλο κομμάτι το οποίο πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν. Να συζητήσουμε πολύ. Το 14 γιατί το λες? Αφού το 12 είναι πολύ ανταγωνιστικό. Το 14 γιατί το βάζεις? Το 12, αγαπητέ Γιώργο, είναι ανταγωνιστικό. Ναι. Έτυχε φέτος να είναι ανταγωνιστικό. Ναι. Το 14 δεν το... είναι ανταγωνιστικό. Εξηγάσαμε που παίζετε την ίδια βάθμιση στην ΠΑΦ των τελευταίων παιχνίδι. Κοίταξε, τον προηγούμενο χρόνο παίζετε την ίδια βάθμιση. Άρης Δόξα μες στο Μακάριο την τελευταία αγωνιστική. Η αλήθεια πριν δύο χρόνια δεν ήταν τόσο καλό το πρωτάθλημα μας. Εντάξει, Κωνσταντίνο, έτυχε μια φορά στα τελευταία 10 χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε πρωτάθλημα 12 ομάδες δύο φορές. Έτυχε μια φορά και ήταν ανταγωνιστικό, διότι, γιατί. Ποια ήταν το πλεονεκτήμα των 14 ομάδων? Διότι επικαλείσαι το 14, ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Τα πλεονεκτήματα των 14 ομάδων, να σου πω Γιώργο, έχω πει πολλές φορές ότι όταν δεις
το ποιος μας έβαλε στον ποδοσφαιρικό χαρτί το Champions League, ομάδες που άνοιξαν τα σύνορα του το Champions League, το Europa League, έχει μπει η Αστάνα, η Λιδογόρες, το Αποέλ, η ΑΕΚ, η Μπάτεν Μπόρισο, ομάδες που δεν τις ξέραμε. Ήταν ο Πλατινί και έκαμε ένα νόμο που το σκληρώσεις, έδωκε ευκαιρίες στους μικρούς χώρες. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν τώρα το μικρό γύρο, να κάνουμε ακόμα μια διοργάνωση. Ναι. Ερχόμαστε εμείς στην Κύπρο και θέλουμε να μικράνουμε τις ομάδες, να τις κάνουμε 12, να εξαφανίσουμε κάποιες ομάδες, διότι μαθηματικά θα εξαφανίσουμε. Πώς τις εξαφανίσεις? Διότι πώς? Εγώ του χρόνου η δόξα. Ναι. Να έχω έναν ανταγωνιστό, ας πούμε, θεωρώ ότι ο Χριστόδωρος να ρίξει να κάνει 2 εκατομμύρια budget. Και να έχω έναν ανταγωνιστό, εγώ και μια ομάδα από να έρθει, που είναι η δεύτερη κατηγορία, μεν κάνει μεγάλο budget, και ακόμα μια. Δηλαδή, να ξέρεις ότι έχεις 50% πιθανότητα να πάρεις διαβάθμιση. Α, εννοείς με το budget. Ναι, σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι η Άχνα, αύριο είναι η άλλη, αύριο είναι η άλλη, και περιορίζομαι τις πιθανότητες στους Κύπρους ποδοσφαιριστές, στους Κύπρους προπονητές. Ακούσα ο Χρήστο Μιχαήλ πέρσι, που είπε ναι στις 12 ομάδες. Χρήση μου, λεβέντη μου, μα πού είναι να δουλέψεις να γίνουν 12 ομάδες? Εμείς γύρω στους προπονητές. Θέλουμε να κάνουμε εθνικές ομάδες. Μα με το να περιορίζεις τους παίχτες. Ναι. Φέτος έχουμε μήνυμου 15 Κυπρέους παίχτες που είναι πρώην κατηγορία. Συμφωνάς ή διαφωνάς? Ναι, μειώνεται η δηλαδή, ναι, αλήθεια. Πιάσαμε ένα χρόνο. Πού έγιναν, τι έγιναν, να μην τα λέμε κακά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και ξιάσαμε τα άλλα όλα τα χρόνια που ήταν ανταγωνιστικό το πρόγραμμα με 14 ομάδες. Okay. Τι απαντάς σε αυτούς, σαν ας πούμε η ελίτ της Ευρώπης? Λέει, κύριε, εγώ θέλω να κάνω Champions League με θέαμα, με ποδόσφαιρο ψηλού επίπεδου. Η ελίτ της Ευρώπης, αγαπητέ Γιώργο, ανοίχτε στην Κύπρο. Αν ελάτε η Real Madrid, μα να πάμε έξω με το Αποέλ τώρα. Και είστε να παίξε, διότι ο Πλατινί το έκαμε και είστε να παίξε. Ο Πλατινί το έκαμε. Ναι. Τώρα γιατί άλλαξα? Εν αλλάξει, ναι. Και σιγά σιγά να αλλάξει κι άλλο, για τα συμφέροντα να τρώνε το φαΐ το πολύ, οι μεγάλοι, κάτι που κάνουν και στην Κύπρο. Δηλαδή το φαΐ θα μέσα στην Κύπρο, ναι. Και αν δεν το οι μεγάλοι. Άρα θεωρείς, πρόεδρε, ότι οι μικρές ομάδες πρέπει να παίρνουν περισσότερα έσοδα από το ποδόσφαιρο για να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικές? Αν δεν βοηθηθούν, Κωνσταντίνο μου, οι μικρές, θα ανταγωνιστικές ούτε οι μεγάλες στο τέλος. Εάν οι μικρές σιγά σιγά γίνει το 10ο πρωτάθλημα, λέω σου εγώ ότι να φτιάχνουν 3 ομάδες, 4, οι οποίες θα κάνουν, θα μπορούν να κάνουν 500-600 χιλιάδες πάγες και να βλέπουμε 7-1, 8-1. Θεωρείς ότι το πρωτάθλημα μας, επειδή έχουμε και πρόβλημα με τον κόσμο ο οποίος δεν πατά στο γήπεδο, θεωρείς ότι είναι ελκύστικο το ποδόσφαιρο μας στην Κύπρο? Ενώ είναι ανταγωνιστικό. Φίλε, πώς έρχεται ο κόσμος? Περίμενα σου, ο κόσμος, φίλε μου, επαλήθηκε το ποδόσφαιρο, κάθε στις καφετέριες, εγώ έχω καφετέρια και προσπαθώ να κάθομαι στην καφετέρια ή στο σπίτι μου μόνο του με βλέπω αν πάνω το καλύτερα. Όμως, τούτο είναι το προϊόν που έχουμε. Ακούω χτες ένα δημοσιογράφο να μην πω το όνομα του και είχε συζήτηση με άλλο δημοσιογράφο και λέει χωρούσαμε τον Άρη με την Άχνα και συγκρίναμε την Manchester United με την Manchester City. Φίλε μου, είμαστε στην Κύπρο, τούτο είναι το προϊόν μας, δεν μου θέλεις να γίνουμε City. Τούτο είναι αλήθεια, μια πραγματικότητα. Ναι, αλλά τι ποδόσφαιρο θέλουμε στην Κύπρο όμως? Σίτι σίγουρα θα γίνει. Ας ερωτήσω κάτι, Γιώργο. Ναι. Πόσα χρόνια έχει να κρυθεί ένα πρωτάθλημα στο Ασάγιν της Άχνας που πήγε και έπαιξε και κάτω και κρυθεί το πρωτάθλημα και ήταν γεμάτο κόσμο? Εντάξει. Είναι το πρωτάθλημα για συναρπαστικό. Εντάξει, ήταν διαφορετικές συζητήκες όμως. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Εντάξει, υπάρχουν τα παραδείγματα, τα καλά και τα κακά. Πάμε σε άλλο θέμα. Ποιος ποδοσφαιριστής είχε την καλύτερη σχέση, επικοινωνία, αν νιώθεις τον πιο κοντά σου? Να ξέρει όλο ο κόσμο. Φερνάντε. Ποιο είναι? Ο Ρίκη. Ρικάρτο Φερνάντε. Έχουμε τον σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μα. Δεν ξέρω αν μα ακούει, Ρικάρτο. Έλα, φίλε μου. Hi, φίλε μου. How are you? I'm fine. How are you? You are president and you are that, let's say. Ο Πασί. Ο Πασί. How are you, Ρικάρτο? How is everything in your life? Good, Philly, with you. How is life after football? Is it easy or is it difficult? It's different, mainly. It's different. What do you do in this period of your life? Basically, nothing.
No, I have a business now with a restaurant here in Portugal, and I'm working with football, doing some transfers. Not much. You are working as an agent. Is it true? Eh? Yeah, I have some partnerships with Mr. Caravidas as well. Okay, let's. We want to ask you, how is your cooperation with the president, and what are your best experiences you had together in your career? We had many experiences. We had many and different experiences. We had our ups and our downs. We fight most of the time. We fight, and I think that's why we keep our friendship, because when we fight and we come back to speak, then we get our relationship better than before. What is this element in the behavior of Mr. Kostas that makes him different than the others? He has no shame. He is able to do everything. Λέει ότι είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να κάνεις τα πάντα. He can do anything. He does whatever he thinks he should do, and he doesn't look to the side if the people think he's correct or he's not correct or if he's doing well or not well. He does his own way. Ricardo, can you tell us one story behind the scenes that people doesn't know? What happened in Doxa? How did he press you to sign for Doxa? Honestly, what I think about that move to Doxa is that I asked him to work for me in Cyprus, to go back to Cyprus at the end of the season in Greece. And I'm sure that he did nothing for me. He didn't search for any team. So in the end, I had to go to Doxa. Of course. He was telling me, yes, I'm talking with this one and the other one and the other one. And in the end, he talked with nobody. Because I know the only way to save Doxa first year is to bring with Doxa. Yes, yes. Then I bring him Mario Sergio for Apoel, and he bring me in the office and he press me there, please stay with us, and he convinced me to stay. But it was good. It was a very good time in Doxa. We had difficult moments with the crisis and that, all that problems. I say before, but it was amazing. The first year was the best year of Doxa. I said before first year it was 5 salary behind, and everybody says the best season. Everybody and it's true. It's true. We had a fantastic team, fantastic characters. It was great to hear that one. Ricardo, is Kostas the person who pressed you to sign for Apoel? Who? That's Kostas. The first time he gave me his age. Okay. My question was, how did you sign in Apoel, if Kostas was involved in the process? I met him, he was involved, but at that time was, I think it was 6-7 persons involved. It was people from Greece, Portuguese, Spanish, and in the end was Kostas in Cyprus. Great. And then I stayed with Kostas for the last 10 years of my career. But we fight a lot of times. We pass 2-3 months without speak, then we get back to speak. Why did you stay with our president here? What is this connection? Because I know him very well, and even when he's lying to me, I know that he's lying, and I accept that. Okay, Ricardo. Thank you very much for your. Thank you. Thank you. Good night, nice to hear from you. Bye, Philemon. We'll speak later. Bye. Thank you very much. Bye. Ricardo Fernandez. Πες και λίγα, διότι ο κόσμος, πες και λίγα, διότι ήταν όλα στα αγγλικά, έχει κόσμο που θέλει να ακούσει τι είπε. Βλέπουμε και πλάνα κάποια από τα γκολ του Ρικάρτο Φερναντές με τη φανέλα της Δόξας. Ένας άνθρωπος που είναι στην καρδιά σου γενικότερα. Ήταν το πουλέντου. Είναι φανταστικός άνθρωπος, εξαιρετικός χαρακτήρας, αλλά ένα μεγάλο μωρό. Αν δεις το CV του Ρίκη,
Έπαιξε 16 χρόνια μπάλα, αλλάξε 18 ομάδες. Τα τρία χρόνια έπαιξε στη Δόξα. Γιατί χειρίζομαι τον εγώ. Ο Ρίκη για μένα αδίκησε τον εαυτό. Στην Μπεφίκα, έπαιξε Μπεφίκα. Όχι, Πόρτο. Πόρτο, ναι, Πόρτο. Ο Ρίκη αδίκησε τον εαυτό του ποδοσφαιρικά. Γιατί? Είμαι 27 χρόνια μετά που πιάνε το Champions League στο ΑΠΟΕΛ. Γιατί? Α, με δουν την ενιαία. Όταν εδώ κάτω πρόδρομο, ήταν ο πρόδρομο μετρήσης τότε, ήταν ένα ποσό τέλος πάντων για τον χρόνο και πιάνε ο πρόδρομο, λέει μου, ρε, εν τον μήνα ξέρω χρόνο τα λεφτά. Γιατί μόλις ξεκινούν και εγώ να είμαι agent, βάλαμε τον DVD και θέλω στο μέρος Champions League την παρηγυρίζε. Ήταν η καλύτερη σου μεταγραφή που έζησες? Φίλε, έχω κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο Νούνο Ασίς ήταν λίγος παίχτης, ο Ατράντη ήταν λίγος παίχτης, ο Πόλο Κον, Φιωρεντίνα, Λίντς. Κρατάς επαφές με όλους τους παίχτες? Ναι. Έχω, είμαι πολλά ευτυχισμένος για τις... Οι πρώοι ποδοσφαιριστές μου παραπάνω δουλεύουν μαζί μου. Ο Ασκοσέλο είναι διευθυντής του γραφείου στην Πορτογαλία. Ο Ρίκη Βλέφκο είναι μαζί. Ο Κάρλος Μάσκες είναι βοηθός προπονητή. Ο Κάρλος Ανδρέ δουλεύει μαζί μου. Δουλεύω με όλους τους ποδοσφαιριστές και εδώ που βλέπεις την ποιότητα τους ανθρώπους όταν τελειώσουν το ποδοσφαίρο και όταν δεν σε χρειάζονται κάτι. Εννοείς η σχέση, ναι, που είχες, ναι, ήταν χτισμένη πάνω σε ανθρώπινη σχέση, ναι, άρα έχει και μέλλον του τη σχέση, εννοείς. Πάντα, ναι, και ό,τι έρθει μετά, ό,τι προκύψει, εννοείς. Υπάρχει εμπιστοσύνη, εννοείς. Ο Πόλο Κόντα προπονητής της Εθνικής Αυστραλίας, αν δεν του έρθει στην Κύπρο να με πιάει, μιλούμε ότι πριν 15 χρόνια. Περισσότερο Πορτογάλια, έτσι. Όχι απαραίτητα. Αλλά κάποτε ήταν Πορτογαλική αδικία. Που έφερνα πάρα πολλούς Πορτογάλους. Ποια η άποψή σου για τον Ουζόχο? Ήρθε στην Κύπρο, ενώ το παιδί μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξε η ζωή του. Έτσι, πώς το έζησες εσύ το θέμα? Το παιδί ήρθε στην Κύπρο και νομίζει ότι στη Ζουλού. Ενώ στην αστυνομία, με τον Ποτζή, με τον Ποδά, έπαιζε με κακουφαγόνιο κύπελο, ήταν στη Λαγορούνια. Πάει σοκ το παιδί. Τελεφυγή. Του τι είμαστε. Τελεφυγή. Σκέφτεται σοβαρά, φίλε. Φαντάσου να έρθει σε μια χώρα και να σε παίρνουν στο αστυνομικό σταθμό. Ναι, από το πρώτο. Στο μια εβδομάδα. Θέλω τρεις μέρες. Ναι. Σοκ, ναι. Είναι σοκ. Του είμαστε. Έχουμε μια ερώτηση, πρόεδρε, που θέλω έτσι πραγματικά να την κάνω από τον Μάριο Λαμπή. Ο οποίος ρωτά μια γενική ερώτηση. Υπάρχουν στημένα παιχνίδια στην Κύπρο? Όχι. Απλά υπάρχει. Προκατάληψη. Λίγα υποψία. Πάρα πολύ λίγα υποψία. Και για τη διαιτησία. Θα σε ρωτήσω κάτι. Εμείς παίζουμε τώρα, παίρνουμε στα play-offs, κερδίζουμε τα 3-4 παιχνίδια, είμαστε σωσμένοι και πάω και παίζω με τον διγενή μόρφωνα με ομάδα. Θέλουμε να προωθήσουμε τους Κυπρέους, θέλουμε να δούμε τους μητσούς μας και πάλι να δούμε να μου γίνεται. Μείναν 6 παιχνίδια με το φτιά. Σημαίνει αισθημένο το παιχνίδι να με δέρει ο διγενής μόρφου, σημαίνει εδώ καούτο. Που εγώ επέτυχα ο στόχο μου και θέλω να προετοιμαστώ για τον χρόνο. Πότε να προετοιμαστώ? Νομίζεις ότι είναι μια προκατάληψη που εκτίστηκε λόγω του ότι υπήρχε στο παρελθόν σε περισσότερο βαθμό? Γιατί στο παρελθόν ήρθαν κοκκίνοι φακέλοι, τώρα περιοριστήκαν αρκετά, η μεγάλη αλήθεια. Αυτόν το όχι που είπε, δεν και πιστεύει το Κυπρέο. Λοιπόν, δεν πιστεύω εγώ. Ναι, διότι αφού ήρθαν κοκκίνοι φακέλοι. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, δεν πιστεύω ότι έχει στείλει αμέχτηση. Τα τελευταία δύο. Ναι. Από εννοείς ότι δεν ήρθε, ναι, κοκκίνος φάκελος. Πάντως για το θέμα του Ζόχου έγινε έτσι πώς να το πω έτσι, ασχολήθηκαν πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό. Να τα δείξουμε λίγο και στους τηλεθεατές τις γενικότερες αναφορές που γίνανε για τον ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε εδώ στο BBC αναφορά Francis Ζόχου, Nigeria, Keeper Caught Up in Cyprus Health Certificate Probe. Κάνει αναφορά το BBC για την περίπτωση στην Κύπρο. Βλέπουμε τη Financial Mirror εξίσου να κάνει αναφορά για το πρόβλημα με το Δελτίο Υγείας, το οποίο αντιμετωπίστηκε. Ναι. Αφού υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα όσον αφορά τα Δελτία Υγείας, γιατί δεν κάνουν πιο διαφανείς τις διαδικασίες για να μπορεί να... Κάτι. Ναι. Εδώ μου πρέπει και εγώ σπονδιά κάποια πράγματα να σάσει. Το Γενάρη. Ναι. Πότε θέλεις κύριε Ζόχο που είναι Δελτίο Λαγκορούνι, μα θέλει Δελτίο Υγείας ο άνθρωπος. Μαζί με την πλέκα στην πράστη δεστιόν του Υγείας που μπορεί να παίξει την ημέρα. Να αποκαλύψω κάτι που μπορεί να μην είναι ξεριούλη, είδαμε. Εχθές την Τετάρτη, αν παίζεται το παιχνίδι
δόξα από ελ, ήταν να πλήν έξι το από ελ και πλήν έξι δόξα. Γιατί? Ξέρετε γιατί. Διότι στείλαν μας πρώτα να παίξετε τούν την ημέρα η Ομοσπονδία. Η ώρα 4 στείλαν μας να παίξετε σήμερα και η ώρα 6 για μας να παίξετε στα μια εβδομάδα. Και είχαμε παίχτες που δεν δικαιούνταν. Και εμείς, το Ρουμάνο και το από ελ τους νέους. Ευτυχώς που δεν παίξαμε. Αυτό που αναβλήθηκε το παιχνίδι. Ναι. Θα πάει πλήν εξή το ΑΠΟΕΛ και πλήν εξή το ΑΠΟΕΛ. Πώς, πώς. Το παιχνίδι ήταν ορισμένο πριν να γίνουν οι μεταγράφες. Α, με αυτήν την λόγη. Και δεν πήρε κανένας χαμπάει. Όχι. Και αν επέζεται δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Πλήν εξή το ΑΠΟΕΛ και πλήν εξή το ΑΠΟΕΛ. Καλά, αυτές εδώ είναι που πρέπει. Δεν πρέπει να μπουν διαδικασίες. Έχεις δίκιο. Ένα κομμάτι μεγάλο που μπορεί να το ανοίξει στην τηλεόραση. Θέλουμε να γίνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο μας χωρίς να γίνουμε καλύτεροι εμείς. Γι' αυτό δεν θα γίνουμε ποτέ καλύτεροι. Σιώπα με μπεις. Ποιος όμως. Σώπα να περάσουμε. Και σώπα να δούμε παρατζή. Εμένα ο Χατζηλούκας μια φορά πήγαμε στα ποδηλά Σπάτα. Σε πάω σου πω. Θέλει να αλλάξει η δόξα. Θέλει να γίνει καλό πρόεδρο. Αμέσω δεν βρει να σου αφήσει. Τι όμως ήταν το λάθος, πρόεδρε, δηλαδή, αν υπήρχε ένας κανονισμός, είναι λάθος ο κανονισμός. Εγώ σου λέω, η Ομοσπονδία ειδοποίησε μας να παίξετε στις 14 και ύστερα σε πουθκή ώρες είπε μας επειδή παίζει Λευκοσία ποιος έπαιζε. Λόγω του αναβληθέν. Όχι, έπαιζε άλλο μέχρι στη Λευκοσία, στο τσάν να συναντηθούσε η φιλιά, δεν ξέρω, εσείς να παίξετε ύστερα από 15 μέρες. Ομόνια Απόλλωνας. Ναι, Ομόνια Απόλλωνας. Τα παίζαμε την ίδια, αλλάξαμε μας το. Σε δύο ώρες αλλάξαμε μας το παιχνίδι. Και εμείς χτες να βάλουμε τους παίχτες, δεν δικαιούνταν οι παίχτες, είναι καινούργοι. Ο νόμος και ο Σποκάμα, και είναι που τον έκαμα, ήταν πλην εξητό από ελ, πιάμε άνθρωπος που να μην πω το όνομα του, να μου εφήστηκαν με το 2-2 ψες, έλα το εφήστηκαν λίγο. Αμάς σου έναν πάνε να πάθεις, δηλαδή να ήταν να εφήστεις τέλεια. Δεν μπορώ, έλα, έτσι, έτσι. Πλην εξητό, εσύ και πλην εξητό από ελ. Εμείνουμε τον πρώτο, τον Πετρίνη, τον από ελ, δεν μπορώ, σκέψεις να πάθουμε. Ναι. Πάμε να δούμε ακόμα μια ερώτηση από κάποιο φίλο. Κακουλής ρωτάει ποιος ήταν ή είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που ανέδειξες ποτέ ως πρόεδρος. Αφού είπα. Ο αγαπημένος σου. Ο Ρίκη. Ποιον είναι το όραμα σου για τη δόξα. Θέλω πιο προάτσιμα. Μεγάλη είδηση. Υπάρχει δηλαδή. Πλάνο. Για να υλοποιηθεί αυτό το στόχο. Δεν κακά. Άλλον το όνειρο. Για να σε παραδεχτώ, ναι, πρέπει να σπουδάσει. Εγώ. Αγαπητέ Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η δόξα είναι πια πέντε πρωταθλήματα τα τελευταία πέντε χρόνια. Με ποια έννοια. Που έκοψε από άλλε ομάδε εννοεί. Όχι, σου αναλύσω. Μία ομάδα, ένα γήπεδο. Ένα φυλάθρο. Ανάμιση εκατομμύριο. Τότε επιβιώνει και σε εκεί. Ανάμιση εκατομμύριο χρέη. Εμπληρώσαμε τα χρέη μας. Η δόξα σήμερα, τώρα που μιλούμε, εμπληρωμένη το υπερβάλλον οι ποδοσφαιριστές της. Είναι μια ομάδα που έχει υγεία, οργάνωση, τα πάντα. Είμαστε 6 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι πρωταθλητισμός του. Είναι πρωταθλητισμός, κατάλαβα τι εννοεί. Και να σε ρωτήσω κάτι. Ας έρθει κάποιος, όποιος θέλει, να πιάνει τη δόξα 3 χρόνια. Τι σημαίνει η δήλωση που κάνει μετά το Μάσιο με Παραλυμνή. Τι. Ότι θα προπληρωθούν οι παίχτες και το Φεβράρι, ουσιαστικά 2 μήνες. Γιατί μπορούν ομάδες οι Κυπριακές. Τι σημαίνει η δόξα για σένα προσωπικά να πληρώνεις. Εμπροαθλισμό που κάνει η δόξα. Απλά κάποιοι που ακούν καραβίδαν και έχουν ένα κόμπλεξ θέλουν να πούν τόσο ο άνθρωπος έκαμε και κάνει τον το έργο. Μπράβο του. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές να βλέπουμε τους καλύτερους μας και τον το πράγμα κάνω εγώ και να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν θα ζηλεύουμε και να σκοτώσουμε τον άλλο ή να υποβαθμίσουμε. Πες μου εσύ, ένας άνθρωπος που έκαμε τόσα πολλά πράγματα για την ομάδα του. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο. Πες μου ένα. Όχι, αυτό θα το παραδεχτώ. Διότι είναι πραγματικότητα. Δηλαδή. Άκουσες κάποιον να γράψει, αν κάνουμε κάτι, μπουμ, 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 έκαμε έτσι, έκαμε έτσι. Ποιος έγραψε μια κουβέντα καλή για τον την ομάδα, τι έκαμε με πέντε άνθρωποι. Όχι, αλήθεια είναι ότι αν μπεις το όνομα Καραβίδας, αν ακούσεις 99 κατηγορίες και μια κουβέντα καλή. Τρώμε τους που το ΑΠΟΕ, εστίζαμε το. Δέρνουμε το ΑΠΟΕ, εστίζαμε το. Ένα λεπτό ρε. Ας πλάτσε λίγο να πνάσω. Πάντως μόλις με ειδοποίησαν σε αυτό που είπες για το παιχνίδι Κυπέλλου, ότι εάν τα πράγματα έρχονταν έτσι όπως λες, ότι δεν θα ήταν πλην 6 αλλά αποκλεισμός. Στο κύπελλο είναι αποκλεισμός, ενώ στο πρωτάθλημα είναι ποινή μείον 6. Αποκλεισμός και πλην 6 του χρόνου στο κύπελλο. Εν τους τρώεις φέτος. Ποιος που σου το είπε. Είναι αποκλεισμός και πλην 6 του χρόνου ξεκινάς. Μάλιστα. Ρώτα. Μάλιστα.
Δεν βλέπεις. Πάντως είναι συζητήσεις που μπορούν να γίνονται με ώρες με τον, με τον πρόεδρο. Εγώ έχω απόψεις. Αλλά την ώρα που πάμε για μέσα γενική συνέλευση, αν του βολεύει το Σαββίδι, το πράγμα πιάνει και δύο τρεις άλλους να κάνουμε έτσι. Σκεφτούμαστε να κάνουμε κάτι σωστό και ας πάει κάτι με τη δόξα. Δηλαδή να το εισπράξω αυτόν ότι ο καθένας πάει με ο συμφέρον του ζωή με όραμα. 1000% Εκτιμάς ότι ο Κυπριακό Πρωτάθλημα μπορεί να φτάσει σε έναν επίπεδο θεάματος, προσέλευσης, αξιοπρέπειας, διαφάνειας κτλ. Τούτα που θέλουμε όλοι, μπορεί να γίνει το πράγμα μια μέρα. Άμα δουλέψεις σταδιακά και έχεις όραμα παντού, οι διαιτητές, οι προπονητές, η Ομοσπονδία, και πεις να φτιάξουμε τα πράγματα, ναι, να τα καταφέρεις. Η Ομοσπονδία που μόνη της μπορεί όμως. Όχι, εγώ θέλω να θέσω κάτι. Πες ότι είσαι πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Είσαι ο Κούμας. Τι θα κάνεις. Εγώ. Μπορεί ένας πρόεδρος να ελέγξει όλους τους πρόεδρους. Είναι εύκολο. Ζεις τα πράγματα εγώ τότε στιγμή να σου πω και δεν θέλω να μου στη θέση του Κούμα. Δύσκολο. Εγώ δεν θέλω να μου στη θέση του κύριου Κούμα. Δεν με ρωτήσεις γιατί. Πάντως γίνονται αλλαγές. Μπορούμε να πούμε ότι γίνονται αλλαγές. Δηλαδή η Ακαδημία Διαιτησίας. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές. Και πρέπει. Εννοείς ότι είναι μεγάλα τα εμπόδια. Κοίταξε, ο γείτονας σου γίνεται καλύτερος. Τι κάνει ο γείτονας μου και πάει καλύτερα. Ρώτα τον. Βοήθαμε, θέλω να είμαι ο καλύτερος. Κοίταξε στην Αυστρία, κοίταξε στην Ουγγαρία, κοίταξε στην Βουλγαρία, κοίταξε ρώτα. Πέμασε ένα παράδειγμα. Έχει πολλά παραδείγματα. Ένα. Στην Αυστρία, ξέρετε, δώσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι. Το ομάδο. Στάνταρ ούλους. Μετά λέει σου, αν παίζουν 7 Αυστριακοί εντόσα το παιχνίδι, που τους 7 ηθιό ανεγκάτω των 21 εντόσα το παιχνίδι τα τηλεοπτικά. Στην Ουγγαρία είναι το ίδιο, γι' αυτό έφυγε ο Μπάλοκ και πήγαινε στην Μπάργα, στην Πάρμα, γι' αυτό έφυγε ο Σαλάι και πήγαινε στην Πάρμα. Επέζησαν κατά ανάγκη και να πιάνει η ομάδα τους τα λεφτά για κάτι μια Πούσκας. Εγώ νομίζω ότι χίλια πράγματα που μπορεί να δεις. Πρέπει να τον εξαφέρουμε. Χορταίνουμε να συζητούμε μαζί σου. Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε για την. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Πολύ ευχαριστή. Παρέλα μια φορά το χρόνο παραπάνω έρχομαι. Του χρόνου καλώ εξαφέρουμε. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να περάσουμε στον πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Ωραία. Επιστροφή στο στούντιο. Να περάσουμε ευθύς αμέσως σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νομικό κύριο Λίσανδρο Λισάνδρου, ο οποίος έχει ειδικότητα στο αθλητικό δίκαιο και θέλουμε να τον ρωτήσουμε την άποψή του σχετικά με την υπόθεση Ουζόχο και τα τεκτενόμενα των ημερών. Κύριε Λισάνδρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλουμε έτσι λίγο την άποψή σας. Ένα γενικότερο σχόλιο, τι συμβαίνει ακριβώς και πού βρισκόμαστε στο παρόν στάδιο με την υπόθεση του ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι η απόφαση του ΚΟΑ έχει ανατρέψει τα δεδομένα. Ο ΚΟΑ, ενώ αρχικά είχε αναφέρει ότι ήταν καθόλου ανομότυπο το δελτίο υγείας του ποδοσφαιριστή, έχει αλλάξει την απόφασή του και έχει αποφασίσει να ακυρώσει το δελτίο υγείας. Γιατί το έκανε αυτό, κύριε Λισάνδρο? Θεωρώ ότι μετά από την έρευνα που έγινε από την αστυνομία αλλά και από εσωτερική έρευνα που πιθανόν να έχει γίνει από τον ΚΟΑ, θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε σφάλμα και εξ όσων έχω πληροφορηθεί όπως και εσείς, υπήρχε θέμα πλάστου προσωπίας. Θεωρείτε φυσιολογική την εξέλιξη, σωστά? Βέβαια είναι φυσιολογική εξέλιξη όταν οι αναλύσεις που έχουν σταλεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για την έκταση του δελτίου δεν είναι οι αναλύσεις που αφορούν τον ποδοσφαιριστή αλλά κάποιο άλλο προσώπου. Τότε είναι θέμα πλαστού προσωπίας. Συνεπώς, το δελτίο υγείας δεν είναι έγκυρο και θα έπρεπε να έχει ανακυρωθεί. Πάντως, κύριε Λισάνδρου, γίνεται έτσι συζήτηση μεταξύ των φιλάθλων γενικότερα. Αν έπρεπε να γίνει το δελτίο υγείας ακύρωση ή ανάκληση. Πώς μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό σε νομικό πλαίσιο, τι ακριβώς σημαίνει, να το καταλάβει και ο κόσμος? Αλλοιώνουν την έννοια, κύριε Λισάνδρου, οι δύο λέξεις, δηλαδή νομικά. Τι πώς θα συνεχεί μία λέξη και τι η άλλη? Αυτό το οποίο συζητούν όλοι είναι κατά πόσον ήταν έγκυρο μέχρι και την ακύρωση του. Γι' αυτό συζητούν για ανάκληση ή για ακύρωση. Εγώ έχω την άποψη ότι το δελτίο υγείας από τη στιγμή που υπάρχει, εξ όσο γνωρίζω, αυτό δεν μπορώ να το πω βέβαια με βεβαιότητα,
εφόσον οι αναλύσεις που έχουν σταλεί δεν ανήκουν στον ποδοσφαιριστή, κατά τη δική μου άποψη είναι εξυπαρχής άκυρο. Υπάρχει θέμα ποινικού αδικήματος, υπάρχει θέμα πλάστου προσωπίας. Συνεπώς, η ακύρωση που έγινε συνεπάγεται ότι από την έκδοση του δελτίου υγείας είναι άκυρο. Πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι, κατά την εμπειρία τη δική σας, που ασχολείστε με νομικά δρόμενα, η υπόθεση αυτή, πού προβλέπετε ότι μπορεί να καταλήξει, με αυτά που γνωρίζετε φυσικά. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, θεωρώ ότι η απόφαση του αθλητικού δικαστή, χωρίς να θέλω να την προκαταβάλω, θα είναι ο μηδενισμός της ανόρθωσης και η τιμωρία της επίσης, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη και τους πειθαρχικούς κανονισμούς, που είναι η αφαίρεση των 6 βαθμών. Πάει εφετείο η υπόθεση αυτή, κύριε Λισανδρού? Μπορεί να πάει στο εφετείο, βέβαια. Είναι μέσα στο νομικό πλαίσιο το βέβαια. Οποιαδήποτε αποφάση του αθλητικού δικαστή μπορεί να αφισβητηθεί στο εφετείο της Κυπριακής Ομοσπονδίας στο ποδόσφαιρο. Και μετά μπορεί να επακολουθήσει ο ΚΑΣ, η υπόθεση στον ΚΑΣ. Με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς είναι τελεσίδικη απόφαση. Όμως έχω την άποψη ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα να προσφύγει κάποιος αν θέλει στο ΚΑΣ. Παρότι στον πειθαρχικό κανονισμό αναγράφεται ότι η απόφαση του εφετείου είναι τελεσίδικη. Εάν όμως πάει στον ΚΑΣ, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος? Βεβαίως δημιουργείται πρόβλημα στην διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Σίγουρα, γιατί τίθεται ένα θέμα πώς προχωρά το πρωτάθλημα. Όμως, στους πειθαρχικούς κανονισμούς, αν είμαι σωστός και νομίζω ότι είμαι σωστός, όταν μιλάμε, είμαστε στη β' φάση του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Και ο κανονισμός προνοεί ότι η αφαίρεση 6 βαθμών στην είναι πρώτη φάση, βέβαια, από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Λισάνδρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Άστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ωραία, να πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ Σαλαμίνα Ανόρθωση. Πήρε πολύτιμη νίκη η Ανόρθωση, ιδιαίτερα μετά από αυτή τη δύσκολη εβδομάδα. Να δούμε τι έχει γίνει στο Αμοχωστιανό Ντέρπι. Ανεπηρέαστη από τα όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδου, παρουσιάστηκε η Ανόρθωση στο τέρπι της Αμοχώστου, κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πλήρως αποτελεσματικοί στον Νίκη Παπάς Αμοχώστου επιστροφή και πέτυχαν τη δεύτερη σερή τους νίκη. Πλήρωσε τις σημαντικές απουσίες της η Νέα Σαλαμίνα. Αναγνωριστικά ξεκίνησε το παιχνίδι, το οποίο είχε πολύ καλό ρυθμό στα αρχικά του στάδια. Η Νέα Σαλαμίνα είχε την πρώτη καλή φάση με την κεφαλιά του Σικόρσκι μετά από σέντρα του Μιντίκη. Την πρώτη ευκαιρία Ανόρθωση άνοιξε το σκορ όταν ο Εγκλές με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ντούρι σεντράρει, διώχνει ο Ρέινολτς. Ο Εγκλές θα δοκιμάσει το πόδι του γκολ. Εκπληκτικό γκολ Νικόλας Εγκλές στο 27ο λεπτό. Άπια στο σουτ, σκοράρει. Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε καλή ευκαιρία με τον Κίξλεϊ. Η Ανόρθωση είχε και πάλι απάντηση με γκολ μετά από κεφαλιά του Σίντεφελτ. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Σίντεφελτ, δοκάρι και μέσα. Οι Κιανόλευκοι της Αμοχώστου λίγο έλειψε να πετύχουν και τρίτο γκολ στο 44 μετά από πλασέ του Ιωάννου. Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, κράτησε την μπάλα, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις πολλές ευκαιρίες για γκολ. Καλύτερη αυτή του Τιάγου στο 70 με το Δημητρίου να αποκρούει με τη βοήθεια του δοκαριού. Το 0-2 έμεινε έτσι μέχρι τέλους. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Ανόρθωσης, Νικόλας Εγκλέζου, αφιέρωσε αυτή τη νίκη στον αναπληρωτή πρόεδρο της ομάδας, Κυριακό Ιάγκου, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Νομίζω αυτήν την εβδομάδα γίνανε αρκετά που δεν θέλω να συζητήσω. Όμως θέλω να αφιερώσω αυτήν την νίκη στον αντιπρόεδρο μας. Σίγουρα αξίζει αυτήν την νίκη ενώ σαν τίποτα άλλο. Ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας, Σάββας Πουρσαϊτίδης, ανέλαβε την ευθύνη για τη μη σωστή προετοιμασία της ομάδας του για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε σήμερα. Και ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Εγώ έπρεπε να προετοιμάσω καλύτερα τους παίκτες μου. Δυστυχώς δεν έγινε. Εκτός αποστολής του αγώνα είχε μείνει ο Φράνσις Ζουζόχο, όπως είχε ανακοινώσει από την παραμονή του μάτς η Ανόρθωση, με την ακύρωση του δελτίου του παίχτη από τον ΚΟΑ να προκύπτει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα. Αυτά από το παιχνίδι. Να δούμε την ανάλυση. Είναι η ανάλυση της εβδομάδας, το κύριο μας παιχνίδι. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε πώς παραδάχθηκαν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνα, όπως μας έχει συνηθίσει, ένα σχηματισμό 3-4-3 και η ομάδα της Ανόρθωσης ευνηδίασε ένα σχηματισμό 4-3-3. Μας είχε συνηθίσει ένα 3-5-2 το τελευταίο καιρό η ομάδα της Ανόρθωσης. Βλέπουμε εδώ
στην κορυφή της επίθεσης της Νέας Σαλαμίνας τον Τιάγο, τον Κίξλεϊ και τον Σικόρσκι. Στη συνέχεια θα δούμε πώς προσέγγισε η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας στη φάση της άμυνας. Βλέπουμε πάντοτε η Σαλαμίνα κρατάει τον επιθετικό της, τον Κίξλεϊ. Ο στόχος του Κίξλεϊ είναι να μην πάρει μπάλα ο Ζωάο Βίκτορ, ο αμυντικός μέσος από πλευράς ανόρθωσης. Και ο Τιάγο και ο Σικόρσκι, δύο ακραίοι, να εξασκούν πίεση πάνω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Δόξα. Βλέπουμε ξανά εδώ στο τρίγωνο την τοποθέτηση του Κίξλεϊ με στόχο να μην πάρει μπάλα ο αμυντικός μέσος της ομάδας της ανόρθωσης. Βλέπουμε στην μακρινή μεταβίβαση ρίσκων 3-3 να συγκλίνει εσωτερικά ο Μικελτάτσε και ο Στεφανέλη και να δημιουργείται, θα δούμε στη συνέχεια, αρκετά προβλήματα στην ομάδα της Σαλαμίνας. Ο Σικόρσκι να συγκλίνει συχνά εσωτερικά, επειδή είναι ψηλά ο Στεφανέλη, δημιουργούνταν μια υπεραριθμία κυρίως από τα άκρα, όταν ανέβαινε ψηλά ο Μιντίκης κυρίως από την δεξιά πλευρά. Βλέπουμε εδώ την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, στόχος να μην επιτρέψει την ομάδα της ανόρθωσης να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω. Υπό τοποθέτηση όπως έχουμε αναφερθεί προηγουμένως και στη συνέχεια 3-3 και ο Ντούρις που κέρδισε πάρα πολλές κεφαλιές στο παιχνίδι στην πλάτη του αμέσως ο Στεφανέλη και αυτό δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην ομάδα της Σαλαμίνας. Από πλευράς ανόρθωσης σε ένα σχηματισμό όπως είχαμε αναφερθεί 4-3-3 βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές ο Ντούρις να μένει στον Αγκουστίν των κεντρικών αμυντικών και να έρχεται ο Στεφανέλη και ο Μικελτάτσε από τη δεξιά πλευρά να εξασκούν πίεση πάνω στους δύο ακραίους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας και στην μεσαία γραμμή οι δύο επιθετικοί μέσοι, ο Ιωάννου και ο Πράνης, να εξασκούν πίεση στον Νουρ και τον Μαρκάσα από πλευράς ανόρθωσης. Θα περάσουμε στη συνέχεια στο τέρμα. Όλα ξεκίνησαν από ένα πλάγιο out. Βλέπουμε εδώ, ο Κορέιρα ήταν ενδιάμεσα του Κουφή και του Ντούρις. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει την κάθετη μεταβίβαση στο πλάγιο. Βλέπεις ότι το βάζει πλάτη και τον παίρνει με την πλάτη. Πρέπει να έρθει ο Κορέιρα στο διπλό μαρκαρισμά για να μην επιτρέψει την κάθετη μεταβίβαση στο πλάγιο. Και στη συνέχεια ένα πανέμορφο σουτ του Νικόλα Αγγλές. Αρκετές εσωτερικές, εξωτερικές αλλαγές στο δεύτερο μέρος από πλευράς ανόρθωσης. Άλλαξε και ο σχηματισμός σε ένα 5-3-2. Και ο στόχος της ανόρθωσης ήταν όποτε η μπάλα ήταν στο μισό της γήπεδο να εξασκεί πίεση πάντοτε στον κάτοχο της μπάλας. Με αποτέλεσμα η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να μην μπορεί να διεισδύσει στο τελευταίο 1/3. Με αποτέλεσμα να παίζει συχνά ένα παράλληλο παιχνίδι ή να παίζει προς τα πίσω. Βλέπουμε πόσο καλά κλείνει τους χώρους η ομάδα της ανόρθωσης. Με αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του δευτερού και να διαχειριστεί αυτό το 2-0 υπέρ της. Στην επόμενη φάση θα σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαία οι αποδόσεις της ανόρθωσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επίσης η απόδοση κάποιων νεαρών Κύπριων ποδοσφαιριστών. Θα αναφερθώ στον Μιχάλη Ιωάννου, στον Αρτηματά. Βλέπουμε εδώ πέτυχε τέρμα. Κωνσταντίνε, μπορεί να μας το αναπτύξεις και εσύ παραπάνω αυτή η εμπειρία και αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που μπορούν να δώσουν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές στους νέους. Ευχαριστούμε, Αντρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να το συζητήσουμε λίγο με τον Γιώργο. Πόσο σημαντικό είναι για τους έμπειρους να εγκληματίσουν και να βοηθήσουν στον εγκληματισμό των παιχτών. Όχι σημαντικό. Είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν είσαι πραγματικά μεγάλο παιχτή, έχει προσωπικότητα, αυτό είναι που πρέπει να μεταφέρει. Είναι πολύ μικρά παιδιά. Ιδιαίτερα αυτά τα μικρά παιδιά που μπαίνουν, ξεκινούν την καριέρα τους. Είσαι ο επόμενος προπονητής μέσα στο γήπεδο. Πάντως, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν 17χρονος μαθητής και πήγα στην πρώτη μάνα του Αποέλ, όταν ήταν όλοι μεγαθύρια τότε. Και ξέρεις, προσπαθείς να πιαστείς από κάποιον, να σε βοηθήσει, να σου πει μια κουβέντα, να καταλάβεις τι γίνεται ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μπράβο στην ανόρθωση που αφομοιώνει αυτόν τον χαρακτήρα. Έχουμε social media μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα και πολλές αναρτήσεις από τους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, κυρίως Ανδρέα. Ναι, ακριβώς, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, επειδή ανοίχτηκε το θέμα νωρίτερα, να το ξεκαθαρίσουμε κι εμείς. Έχουμε τον πειθαρχικό κανονισμό, τον αναζήτησα και τον βρήκα. Μάλιστα. Αυτή την ιστορία που έκανε λόγο νωρίτερα ο Κώστας Χριστοδούλου, πρόεδρος της Δόξας, για αντικανονική συμμετοχή στο κύπελλο. Όπως βλέπετε κι εσείς, είναι το μέρος Γ. Αν γίνει σε αγώνα κυπέλλου, τότε το σωματείο, το υπαίτιο, δέχεται αφαίρεση 6 βαθμών και αποκλεισμό από τις επόμενες δύο ποδοσφαιρικές περιόδους στο κύπελλο. Μάλιστα. Ακόμα πιο βαριά επίνδυνη. Από το επόμενο πρωτάθλημα. Αλλά σωστά που είμαστε οι δύο. Ναι, αφού είναι αγώνα κυπέλλου. Από το επόμενο πρωτάθλημα. Λοιπόν, περνάω στα social media τώρα του αγώνα. Αντιλαμβάνεσαι τα εξωγηπαιδικά, γιατί όπως και το κάνουμε εξωαγωνιστικά, εξωγηπαιδικά ήταν. Επισκίασαν αρκετά από τα social media. Ξεκινάμε με το σκορ. Νικόλα Εγκλέτζου, πολύ χαρούμενο για το πρώτο γκολ. Έγραψε στο Instagram του μοιράζοντας δύο φωτογραφίες. Μας είπε και live στον αέρα ότι είχε και ένα χρόνο να σκοράρει.
συλλαμβάνεσαι για ένα κύπελο. Το χάρηκε πάρα πολύ, Νικόλας. Ναι. Χρειαζόταν και το κίνητο το επιπλέον. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το γκολ. Ακόμη 3 βαθμούς έγραψε ο Στεφανέλη, σύντομος και λιτός. Ο Σίντερφετ έγραψε finally, αναφτώντας και βίντεο με τον γκολ που σημείωσε, το δεύτερο στο μάτς, θυμίζω. Δημήτρη Δημητρίου, θα συνεχίσουμε να προχωράμε ό,τι και να γίνει. Έγραψε μεταξύ άλλων και αυτός δύσκολη θέση. Σκεφτείτε την ψυχολογική κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Με την υπόθεση του Ζόφου κτλ. Και την υπόθεση και να μπαίνει εσπεσμένο άλλο να την καταστήσει και να γίνεται όλο αυτό. Θα μα πει Λαγκούδα, ανέκτησε ένα story, πρόσωπο τύπου δηλαδή τη ανόρθωση, ένα story με το ένα εκ των πανών που υπήρχαν στο γήπεδο στο Αμόχωστο, κυρία και κραταγερά. Ο Ντάνιελ Πράνιτς ανάρτησε φωτογραφία των αναπληρωτή προέδρου. Γενικότερα, πολλοί και οπαδοί και οι ενδόμηχα τη ομάδα στην Όρθωση στηρίξαν τον αναπληρωτή τον πρόεδρο, τον κ. Κουτσέ. Φέραμε και εδώ. Εμένα μου αρέσει να έχει καλύτερε εντυπώσει για να μην λυπηθεί. Βεβαίω. Τον είχαμε και εδώ καλεσμένο, εξαιρετικό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έγραψε και ο Πράνιτς για τον ίδιο. Ξέρω ότι είσαι ένα πολύ καλό και σπουδαίο άτομο και είσαι και φίλο μου. Και είσαι και φίλο μου. Έγραψε ο Πράνιτς. Καμία άλλη αντίδραση από τον Πράνιτς, μόνο αυτή, αναρτώντα φωτογραφία του Κυριακού. Γιαγκού ήταν η αναρτησή του και Μέγια Μιρετάζε θυμήθηκε μέρες στην Εθνική Γεωργία. Ωραία, ευχαριστούμε Ανδρέα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να περάσουμε σε ακόμη μια τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία με τον Πανίκο Θεοδοσίου, ο οποίος έχει λίγο τα νέα που συμπήγαν σήμερα στην ανόρθωση και με το σωματείο της ανακοινώσεις κλπ. Πανίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στον Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους συνδρομητές της Σίτα Vision και στην εκπομπή μας Ώρα για Μπάλα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό λίγο το κομμάτι. Αύριο θα ξεκαθαρίσει αν ο Κυριακός ο Γιάγκου θα ανανεωθεί το διάταγμα κράτησής του. Αυτή την ώρα η ανακριτική ομάδα δεν μπορεί να πει περισσότερα πράγματα για το αν θα ανανεωθεί ή όχι. Θα είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει πολύ πιθανόν αύριο το πρωί. Και το λέμε πολύ πιθανόν γιατί αύριο το πρωί θα βγουν, έτσι πιστεύουν από την ανακριτική ομάδα, οι εξετάσεις του γραφολογικού χαρακτήρα που υπάρχουν πάνω στις εξετάσεις του Ζόχο, στο Δελτίο Υγείας. Άρα από αυτό το ενδεχόμενο και από αυτή την εξέλιξη μπορεί να προκύψει είτε ανανέωση του διατάγματος κράτησης του Κυριακού Γιάγκου, είτε όχι. Από την αστυνομία πάντως ανεπίσημα λένε ότι δεν θα ανανεωθεί το διάταγμα κράτησης του Κυριακού του Γιάγκου. Αλλά, επαναλαμβάνουμε, θα είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει αύριο. Τώρα, όσον αφορά το σωματείο... Την ανακοίνωση θα πρέπει, του σωματείου. Ναι, την ανακοίνωση του σωματείου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Η ανακοίνωση του σωματείου λέει ότι παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και όταν χρειαστεί θα επέμβουμε ή αν θέλεις θα παρέμβουμε στην εταιρεία. Αυτή την ώρα θα πρέπει να πούμε ότι το σωματείο έχει κάνει μία, ας το πάρουμε σαν επένδυση στην εταιρεία. Άρα αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουν στο μυαλό οι φίλοι της Ανόρθωσης είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακολουθεί πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα που πληγώνουν την εικόνα της ομάδας, το κύρος της ομάδας, το κύρος της ανόρθωσης, αλλά και γενικότερα τον κόσμο της ανόρθωσης. Δηλαδή βγάζει μια κακή εικόνα προς τα έξω η ανόρθωση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα όσον αφορά το σωματείο, ναι, ασφαλώς και τις αποφάσεις του, είναι ότι οι όποιες εξελίξεις από πλευράς σωματείου, να το σημειώσουμε αυτό, θα τρέξουν μετά την έφεση. Πρωτόδικα θα υπάρξει μια απόφαση, θα ακολουθήσει πολύ πιθανόν είτε από την πλευρά του Απόλλωνα, είτε από την πλευρά της Ανόρθωσης, μια έφεση στην πρώτη απόφαση την οποία θα εκδώσει πολύ πιθανόν μέσα στις επόμενες μέρες ο Αριστοτέλης Βριονίδης. Αμέσως μετά την έκδοση και την τελεσίδικη απόφαση θα υπάρξουν εξελίξεις τις οποίες θα τρέξει το σωματείο. Αυτό κρατήστε το γιατί θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει
και στο μέλλον, νομίζω. Μπορούμε να προβλέψουμε αυτή η παρέμβαση από το σωματείο προδιαθέτει σε κάτι, δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε τι θέλει ουσιαστικά το σωματείο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να πει κάτι από το σωματείο. Αυτή τη στιγμή το σωματείο, όπως είπα και πριν, παρακολουθεί γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα, παρακολουθεί το οικονομικό κομμάτι, παρακολουθεί την εικόνα που βγάζει προς τα έξω η ποδοσφαιρική ομάδα και το ξαναλέω, το σωματείο έχει το 51% της εταιρείας. Άρα παρακολουθεί την επένδυσή του. Μάλιστα. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να κάνει κάτι. Εντάξει, που θα βλάψει την επένδυσή του. Άρα αμέσως μετά την έφεση, όταν θα υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, θα υπάρξει απόφαση, αλλά και εξελίξεις θα τρέξουν. Ωραία. Από το σωματείο. Ωραία, Πανίκο. Σε ευχαριστήσουμε, καλά, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να πάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο μας ρεπορτάζ. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Αλκή. Εύκολη νίκη για την ΑΕΚ στον τέρπι, στο παιχνίδι της Λάρνακας. Πάμε να το δούμε. Τι μπορεί να κάνει τελικά μια αλλαγή προπονητή? Φαίνεται ξεκάθαρα στην ΑΕΚ. Με τον Αντώνη Ιραόλα η ΑΕΚ προβλημάτιζε ακόμη και για την είσοδο της στην εξάδα. Τώρα με τον Ιμανώλη Διακέθ πάει από νίκη σε νίκη. Τελευταίο της θύμα η Αλκή, την οποία κέρδισε με 2-0 και κλείδωσε τη θέση στην πρώτη εξάδα και βάζει πλέον για πιο ψηλά, αφού βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η νίκη όμως δεν ήρθε εύκολα, αφού η Αλκή και το παιχνίδι ήταν στο 0-0, έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, αφού είχε δοκάρει, αλλά και από την άλλη ο Τόνιο χρειάστηκε να επέμβει 2 φορές για να σταματήσει τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Πρώτη απείλησε η Αλκή στο 17 από το φάουλ του Σπόλιαριτς. Προηγούμενους αγώνες, αυτός εκτελεί και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Στο 30 λεπτό ήρθε το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ με εξαιρετική προσπάθεια του Ακοράν. Ακοράν έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ακοράν Ρέγες. Στο 38 λεπτό η ΑΕΚ ακούμπησε τον γκολ σε του Ακοράν, χτύπησε όμως το δοκάρι και κατέληξε out. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τρισκόφσκι συνέχισε να βρίσκει δίχτυα, αφού με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αλκής, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι ανέβηκε στα 8 γκολ και δείχνει να έχει πάρει από το χέρι την ΑΕΚ και την μεγάλη αντεπίθεση. Μέσα στα θετικά για την ΑΕΚ και η επιστροφή στην ενεργό δράση του Μάριου Αντωνιάδη μετά από 9 σχεδόν μήνες. Ικανοποιημένος ο Ιμανουήλ Διακέθ για τη νέα νίκη. Τα καταφέραμε και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πολύ καλή δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου για να πάρουν σήμερα την νίκη. Από την άλλη, ο Σακάς στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρονού. Μπορούσαμε να μπούμε μπροστά στο σκορ και αν τα καταφέραμε, ίσως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν τα καταφέραμε, είχαμε το δοκάρι, είχαμε την τέταρτη ευκαιρία του Ματίας. Νομίζω εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπαίναμε μπροστά στο σκορ. Εγώ πάντως, Γιώργο, θέλω να σταθώ πριν πάμε στα social media από το παιχνίδι. Ακοράν, Τρισκόφσκι, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, για φέτος είναι πολύ δημοτεροί για την ΑΕΚ και έχουν ανέβει πάρα πολύ αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Και η επιστροφή του Αντωνιάδη μετά από καιρό επέστρεψε στο. Ναι, στην αλλά εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον είναι μια λιόμαδα μαζί με η διάρκεια. Η έλευση του προπονητή του έχει συγυρίσει. Και σταθεροποιείται και αυτή η ομαδική έτσι δουλειά που γίνεται. Ναι, ξύπνησε και κάποιους παίκτες που βάζουν την μπάλα στα δίχτυα. Σωστό. Να δούμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παιχνίδι. Απόλλων ΑΕΛ, ντέρπι Λεμεσού. Η αλήθεια, αναλόγως των παιχνιδιών είχαμε αντιδράσεις. Αυτό που ήταν σπουδαίο παιχνίδι, λόγω του αποτελέσματος δεν είχαμε πολλές. Κράτησα 2 από κάθε ομάδα για να έχουμε ένα υλικό να δείξουμε. Χρήστος Γουίλερ έγραψε ένα γνωστό απόφθεγμα ότι οι νικητές δεν είναι αυτοί που δεν αποτυχάνουν ποτέ, αλλά οι νικητές είναι αυτοί που δεν τα παρετάνεται ποτέ. Βάζοντας μια φωτογραφία από το Λεμεσιανό Ντέρπι, θυμίζω ότι ήταν ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα μέχρι πριν λίγα καιρό ο Χρήστος Γουίλερ. Ο Νταβόρ Σαρκόφσκι τονίζει τη θετικότητα που πρέπει να διακατέχει όλους στην ΑΕΛ και είναι καλή. Που γενικώς βγαίνει μέσα από την ομάδα, παρά το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει και να σκοράει για δεύτερο σερί μάτς. Κρατάει τη θετικότητα ο νεαρός που αποτελεί από τις αποκαλύψεις φέτος της ΑΕΛ. Σελίμοβιτς, ντεμπούτο με τη φανέλα του Απόλλωνα, ως βασικός εννοώ πάντα. Έβαλε τη φωτογραφία και έγραψε για τον Τέρπι. Ενώ και ο Καραϊόλ, ο άνθρωπος που είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι, έβαλε αυτή τη φωτογραφία αρκετά εντυπωσιακή με τα μπλε και άσπρο σε χρώματα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Να δούμε ευθύς αμέσως το ρεπορτάζ του παιχνιδιού. Παιχνίδι το οποίο μοίρασαν βαθμούς, από ένα βαθμό ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ.
Χωρίς νικητή τελείωσε το λεμεσανό ντέρπι μεταξύ Απόλλωνα και ΑΕΛ το απόγευμα του Σαββάτου. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι στο Τσίριο, με λίγες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Οι δύο προπονητές επέλεξαν να μην ρισκάρουν, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να μην σκοράρουν για δεύτερο σερί παιχνίδι. Λιγοστές οι φάσεις στο πρώτο μέρος παρά τον καλό ρυθμό, με τον Απόλλωνα να έχει την κατοχή και την ΑΕΛ να προσπαθήσει να απειλήσει στην κόντρα. Αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μένουν στις προϋποθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν κάποιες φάσεις, όμως καμία εκ των δύο ομάδων δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Νίλς Τεϊσέιρα και Αντάμοβιτς έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για την ΑΕΛ μπροστά στην εστία του Βάλε, ενώ ο Καραγιόλ είχε την καλύτερη φάση για τον Απόλλωνα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο προπονητής του Απολλώνα, ο Φρόνης Αυγουστή, μοίρασε συγχαρητήρια και τόνισε πως οι απουσίες που είχε η ομάδα του δεν αποτελούν δικαιολογία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί να μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές στην άμυνα. Και όταν σκεφτεί κάποιος, Έκτορ, Βαλετίν, Σακέτε, Σάσα, τέσσερις εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές απουσίαζα από το παιχνίδι, σίγουρα ούτε δικαιολογίες γυρεύουμε ούτε τίποτε. Ήμασταν εδώ για να κερδίσουν το παιχνίδι. Ο Ντούσαν Κέρκης από τη μεριά του τόνισε πως αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η ΑΕΛ. I want to congratulate to my players for following my plan for a good game today. Να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου που ακολούθησαν το πλάνο και για ένα πολύ καλό παιχνίδι που έκανα σήμερα. But I'm really not satisfied because I believe today we are the team who need to win. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί θεωρώ ότι σήμερα ήμασταν η ομάδα που έπρεπε να κερδίσουμε. Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΛ αφού ο Γκοντάλ ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και αντικαταστάθηκε. Ικανοποίηση έφερε στον Απόλλωνα η ακύρωση του δελτίου υγείας του Φράνσις Ζουζόχα από τον ΚΟΑ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αγωνία για την απόφαση του αθλητικού δικαστή στην έσταση που κατάθεσε η ομάδα για την κανονική συμμετοχή του τερματοφύλακα της Ανόρθωσης στον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Πάντως, Γιώργο, ο Σοφρόνης Αυγουστή αναφέρθηκε στους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές και πράγματι είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθεί ένας προπονητής. Ο Σελίμοβιτς έκανε ντεμπούτο, 21 χρόνων, το Λουξεμβούργο και έπαιξε δίδυμο μαζί με τον Ουεντραόκο. Δεν είναι εύκολο να έχεις δύο νεαρούς σε αυτή την νευραλγική θέση. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ποιοι έπαιζαν, έτσι. Είχαν απολύες. Η βασικότατη στόπερ, αμυντικά χαφ. Ρουπέρτς Γιούστε, Σακέτη, δηλαδή έλειπε ένα τρίγωνο πολύ δυνατό. Και παίζεις μαζί με τις συμπολίτες σου ένα ουσιαστικό τέτοιο ανταγωνιστικό κορυφής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντική βαθμή. Παίζονταν μέχρι και ακόμη και η πρωτιά μετά από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι δεν ρισκάρανε. Δεν ρισκάρανε, ανεξάρτητα το τι λένε, δεν ρισκάρανε, δεν θέλανε περισσότερο να χάσουν παρά να κερδίσουν. Έτσι ήταν το παιχνίδι εγώ. Όσον αφορά τον Σελίμοβιτς, καλό πρώτο δείγμα. Το παιδί ψηλό, καλά σωματικά προσόντα, αλλά ας να δούμε. Πάμε στο επόμενο μας παιχνίδι που είναι στο Παραλίμνη, ενός Ινέων Παραλίμνιου με το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε πρώτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα με τον Ανδρέα. Πήγαμε χρονικά και συνεχίζω χρονικά. Είχαμε μια αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ, μια σημαντική. Μεσοβδόμαδα είναι η αλήθεια πριν τον αγώνα για την κοινή συνέλευση της συνεργασίας με τον Μιλάνοφ. Πολλά χρόνια προσφοράς. Ήρθε Γενάρη, αποχώρησε Γενάρη. Ο οποίος βεβαίως σήμερα υπέγραψε, ανακοινώθηκε στη Βουλγαρία, νομίζω σε άλλη ομάδα, σωστά. Λογικό να βρει αμέσως να συνεχίσει. Ήταν λιγοστές οι επιλογές του. Θετικό ότι βρήκε. Μπορεί ως ανεργός. Ήταν ως γνωστόν λίγες επιλογές για να παίχτη που αποχωρεί μετά το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Προχωράω παρακάτω. Μουσα Ταμάρη, ευχαρίστησε τον καλό του φίλο για τη φωτογραφία αυτή, αναρτώντας στα social media. Γιάκολης έκανε τεμπούτο στο πρωτάθλημά μας. Με assist, τεμπούτο με assist και ωραία assist του Γιάκολης. Να πιέζεις τον εαυτό σου για ακόμη παραπάνω, δεν θα σε παρακινήσει κανείς να το κάνει. Έγραψε μεταξύ άλλων ο Γιάκολης. Πάντως, να σε διακόψω ένα λεπτάκι, ήταν πολύ κακό το γήπεδο. Δηλαδή, δεν βλέπεις ποδοσφαιριστές πόσο να δυσκολεύονται στις πάσεις, στις μεταβιβάσεις, στην κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν πολύ, πολύ άσχημο το γήπεδο. Εντάξει, παίζει ρόλο το γήπεδο, διότι σου δίνει και ρυθμό, σου δίνει και ποιότητα το γήπεδο. Έτσι. Ξαφνικά πολλά από αυτό. Πολύ ωραία φωτογραφία διάλεξε από ΕΛ, δείχνοντας το δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος, παιδιά, βάζοντας Μερκή και Ζαχίτ. Και βεβαίως αυτό ήταν και η αφιέρωση του γκολ στο χαμό του οπαδού του ΑΠΟΕΛ που απασχόλησε αυτές τις μέρες και τους ποδοσφαιριστές και όλους τους οπαδούς τον Γαβρίλ. Μάλιστα, ακόμη τρεις σημαντική βαθμοί από τον Νικόλα Ιωάννου στην αναρτησή του και ας προχωρήσουμε στο επόμενο μόνο από ΕΛ από τον Νατέλ. Ωραία.
να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι. Εύκολη νίκη για το ΑΠΟΕΛ στο Παραλίμνη. Πέρασε εύκολα να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστροφή στις νίκες για το ΑΠΟΕΛ με επαγγελματικό τρόπο στο Τάσος Μάρκου, κερδίζοντας την Ένωση με 2-0. Μπορεί οι γαλαζοκίτρινοι να μην έθελξαν με την απόδοσή τους, αλλά από τη μία η επιστροφή στις νίκες και από την άλλη η είσοδος των νέων αποκτημάτων στην ομάδα, μόνο στα θετικά μπορεί να σημειωθεί. Οι γαλαζοκίτρινοι με τη συμπλήρωση των πρώτων 30 λεπτών στον αγώνα κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με αριστοτεχνικό πλασέ του Γκάγια Ζαχίτ. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα, δούμε εδώ την προσπάθεια για το ΑΠΟΕΛ. Γύρισμα του Ζαχίτ. Γκολ! Πάρα πολύ ωραίο γκολ στην πρώτη ουσιαστικά. Προσπάθεια τελείωμα φάσης. Οι γαλαζοκίτρινοι προσπάθησαν να διαχειριστούν την αναμέτρηση με σύνεση και κρατώντας μακριά την ένωση από την εστία του Βάτερμαν. Μοναδική φάση στην οποία οι Βυσσινοί απείλησαν ήταν στο 22ο λεπτό, στο σούτ του Σερνάκοφ, που απομάκρυνε ο Βάτερμαν. Την νίκη σφράγισε ο Βιντιγκάλ σε χρονοκαθυστέρηση μετά από σέντρα του Γιάκολη. Ευκαιρία με τον Τάμαρη, δεν κάνει το κοντρόλ. Γύρισμα για τον Γιάκολη. Η σέντρα του τελευταίου κεφαλιά, τέλος το παιχνίδι από τον Βιντιγκάλ. Ο Πασκουάλε Ρόκο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στάθηκε στην κακή αγωνιστική κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα μας που κατάφερε να κερδίσει και προσωπικά ήταν μια σημαντική νίκη. Είναι σίγουρο ότι μπορούσαμε και καλύτερα, όμως για μια ομάδα που παίζει τεχνικά όπως εμείς, σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο δεν μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών και συνεχίζουμε. Ο Κάριτ Φελ στάθηκε περισσότερο στην είσοδο των νέων παικτών στην ομάδα. Δεν είμαι χαρούμενος, όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχε πολλές προκλήσεις και καινούργιοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμού, λόγω καρτών. Αυτοί που επιλέξαμε να αγωνιστούν όμως πήγαν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πραγματικότητα. Ωραία, να δούμε το έναν γκολ. Το πρώτο ανέλησε στον γκολ η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η κίνηση του Καζού που αγωνίζει σαν αριστερός, ακραίος επιθετικός στο σχηματισμό 3-5-2, του αρέσει να αλλάζουν συνεχώς θέσεις με τον Ζαχίτ μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να το ζητάει και ο προπονητής. Βλέπουμε τους δύο επιθετικούς, τον Αδέλτ και τον Αλτάμαρη. Βλέπουμε τον Καζού πώς κινείται στον κεντρικό διάδρομο και ο Ζαχίτ συνεχώς αλλαγέσαι. Και σε αυτό το σημείο θα δούμε 6 ποδοσφαιριστές της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου για 2 ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και ανενόχλητος εντελώς ο Ζαχίτ. Και ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, με αυτόν τον τρόπο. Είδες τον Καζού που τοποθετήθηκε, σέντερ φορ. Πράγματι. Ε? Ξεκίνησε από αριστερά, ήρθε προς τον κεντρικό διάδρομο. Μπήκε μέσα και του αρέσει, σαν σέντερ φορ. Αρκετές φορές. Ωραία, γκολ πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Γκολ το οποίο έχει μπει και στα καλύτερα. Ναι, γκολ, μέσα στα τρία καλύτερα. Πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Δούμε εδώ την προσπάθεια για το ΑΠΟΕΛ. Γύρισμα του Ζαχίτ. Γκολ! Πάρα πολύ ωραίο γκολ στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια τελείωμα φάσης για το ΑΠΟΕΛ. Ο Εγκλέζος αδοκιμάσει το πόδι του γκολ! Εκπληκτικό γκολ Νικόλας Εγκλέζου στο 27ο λεπτό. Άπια στο σούτ, σκοράρει. Ακοράν έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Ακοράν Ρέγες. Στο 30ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ με τη σφραγίδα αυτού του μεγάλου παίκτη. Ο Τόνιο Ραμίρες ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο για την ομάδα του έκανε μια απόκρουση στο 1-0, κράτησε το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε την καλύτερη απόκρουση της αγωνιστικής. Το γύρισμα στην περιοχή, ο Ηλία από κοντά αποκρούει ο Τόνιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αλκή. Οποιοδήποτε γκολ μπαίνει μετά το 93 είναι αξιοπρόσεχτο και ο Κολοβός χάρισε τον ένα βαθμό για την ομάδα του. Αυτή ήταν και η φάση της αγωνιστικής.
Ισπανός τον Καφούρ. Καφούρ, επιλογή δεξιά στον Βίντρα. Και πάλι θα πηγυρίζει τη σέντρα. Ο Μαυρίας θα σηκώσει την μπάλα. Ανάποδο Ψαλιδάκη, το πλασέ. Επέμβαση, δοκάρι και γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, βάζει τα πιο δύσκολα γκολ, έχασε όμως ένα αρκετά εύκολο για τον ίδιο. Να δούμε την ευκαιρία της αγωνιστικής. Κίνηση από τον Ακοράν, ο Ικόρ Σίλβα. Πάει να τελειώσει μόνος του την φάση, θα γυρίσει πίσω, πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννου, ο Τρισκόσκι από κοντά, πολύ μεγάλη ευκαιρία, εξαιρετική από τον Τρισκόσκι στο 23ο λεπτό. Να περάσουμε να δούμε και τους καλύτερους 11. Την καλύτερη 11 όπως τους έχουμε επιλέξει η ομάδα του Ράιαν Μπάλα. Στη θέση του τερματοφύλακα ο Πρότσεκ. Στην τετράδα της άμυνας Εγκλέζου, Σίτεφελτ, Σελίνοβιτς και Σίλβα. Η τετράδα της μεσαίας γραμμής, Λουίς Κάρλος, Ζαχίδ, Αντάμοβιτς και Ακοράν. Και οι δύο επιθετικοί, ο Τρισκόφσκι με τον Άνταμ Νέμετς, η καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής. 20η αγωνιστική να υπενθυμίσουμε. Να πάμε ευθύς αμέσως στην κλήρωση του διαγωνισμού μας με τον Ανδρέα. Διαγωνισμός ο οποίος... Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και αυτή τη βδομάδα. Συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία του διαγωνισμού μας. Το πρόβλεψε και κέρδισε. Βλέπουν και συχνά πυκνά περνάει από κάτω τους η διεύθυνση την οποία μπορούν να επισκεφθούν για να δουν τον διαγωνισμό σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σήμερα, αυτή τη βδομάδα καλύτερα, είχαμε 6 στα 6 από 6 άτομα. Από 6 άτομα. 6-6-6, δεν είναι καλό. Ας μην το πούμε παρακάτω. Λοιπόν, 6 άτομα πήγαν 6 στα 6. Θυμάστε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν είχαμε τόσες εύκολες επιλογές. Δεν είχαμε καν 6 στα 6 την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα. Ήταν δύσκολα τα μάτς. Αυτή τη βδομάδα πρόλεψαν πολύ. Ισοπαλία στο Λεμεσιανό Ντέρπι, για παράδειγμα, που ήταν κάτι το σημαντικό. Λοιπόν, θα κάνουμε τη γνωστή μας διαδικασία, με κλήρωση δηλαδή από την ιστοσελίδα random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Τη διεύθυνση τη βλέπετε πάνω. Και θα βάλω στον generator, δηλαδή στην διαδικασία που κάνουμε για να μας κάνει την κλήρωση, από το 1 μέχρι το 6 θα πάρει στον generate και ο αριθμός 6 θα κερδίσει. Τη λίστα έχω εδώ στο αριστερό μου χέρι, να δούμε ποιος κερδίζει. Είναι ο Θεόδωρος Μιχαήλ, με τα δύο τελευταία ψηφία του κινητού του αριθμού να είναι 24 ή 24 προτιμάτε. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Θεόδωρο Μιχαήλ, νικητής αυτή τη βδομάδα. Θα επικοινωνήσω μαζί του από τα γραφεία της ΣΥΤΑ για να παραλάβει τη δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ, εξαργυρώσει με αποκαταστήματα ΣΥΤΑ Shop. Nice. Και όσοι συμμετείχαν σήμερα και είναι συνδρομητές Full Pack, θυμίζω, μπαίνουν στη μεγάλη κλήρωση για συνδρομητικά πακέτα. Συνδρομητικά, με συγχωρείτε, είναι συνδρομητές Full Pack για ταξιδιωτικά πακέτα και προνομιακά εισιτήρια γηπέδου για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον νικητή. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, και καληνύχτα. Να σε καληνυχτήσουμε. Να πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με ξένα προαθλήματα.